Κύριε συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αυτός ο εγγόνος για το σπίτι σας. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας το κάτω Βαγγελέλη, γνωστό καταξιωμένο ακτινολόγο του Σπουδαίου Παγκοπάου. Πολλά χρόνια εμπειρία στι παθήσει του πνεύμα και του θώρα γενικότερα, αλλά και σε πολλά άλλα συστήματα. Έχουμε την τύχη σήμερα να μας απευθύνει μια ομιλία για τις βλάβες του Πεζοκόντα, οι οποίες έχουν πολλά κρυμμένα μυστικά, όπως θα δείτε. Και στη συνέχεια θα γίνει την παρουσίαση κάποιων περιστατικών. Εξωτερικά, πρόσεχα να στήσετε τις ερωτήσεις. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον κύριο Βερνιδέρη και μετά θα ξεκινήσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για μια ακόμη χρονιά. Νομίζω ότι είναι η τέταρτη, κύριε Χατζηδάκη, που είμαι εδώ στο χώρο αυτόν. Προσπαθώ να συνεισφέρω και εγώ με ό,τι μπορώ και ό,τι ξέρω καλύτερα στα παιδευτικά μαθήματα του Σέντρα. Σήμερα η παθολογία του Πεζοκόντα είναι όντως πραγματικά ένας περίεργος τίτλος. Γιατί ίσως κανονικά δεν θα έπρεπε να λέμε παθολογία του πεζοκόντα, αλλά παθολογία του υποζυγωτικού χώρου ή του υποζυγωτικού περιβάλλοντος. Ο πεζοκόντας ο ίδιος είναι μια μεσοφυλιακή μεμβράνη στην ουσία. Ένα μεσοφυλιακό στρώμα όπως και το περιτόνιο. Ακριβώς ίδιο. Δεν έχει σχεδόν καμία διαφορά ιστολογική. Βέβαια εδώ, από ό,τι φαίνεται, το τι μας ήρθαμε από τον Παπα-Νικολάου, από τα ψηλά βουνά, είναι δύο ακτινολόγοι, ένας πνευμονολόγος και μία παθαλατόμος. Και όχι δύο ακτινολόγοι, γιατί εγώ ήθελα να γίνω πνευμονολόγος πριν πάω στην ακτινολογία και η κυρία Τζεκμπαλόγο, η μητέρα της, είναι πνευμονολόγος και τη συμβουλεύτηκε. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε. Ο πεζοκόντας, φαντάζομαι, ξέρετε ότι είναι πολύ απλή ανατομία του, αλλά η λειτουργία του είναι λίγο περίεργη. Με την έννοια την εξής, ότι σχηματικά μπορούσα να σας κάνω ένα πολύ απλοποιημένο σχήμα για να μην πελαγώσουμε. Είναι δύο μεμβράνες, η μία απέναντι την άλλη, που επαλήφονται από μια σειρά μεσοφυλιακών κυττάρων με λάχνες. Αυτές οι λάχνες έχουν το σκοπό τους να απορροφούν και να εκβάλλουν στον ενδιάμεσο χώρο το πλευρητικό υγρό, όπως το λέμε. Ένα υγρό που παίζει ένα φοβερά χρήσιμο ρόλο και το καταλαβαίνει κανείς όταν το χάσει αυτό το χρήσιμο ρόλο. Τι θέλω να πω. Η μία πλευρά από την ωραία του πνεύμονα, όπως εδώ σχηματικά βλέπετε, με τις ελιπτούς χώρους σαν λευκές φούσκες, και το διάμεσο χώρο πάνω στη μεμβράνη, τη βασική μεμβράνη του οποίου κάθεται το μονόστιμο αυτό μεσοθήλιο, έχει και ένα άλλο σημαντικό εργαλείο. Είναι τα λεφαγγεία. Και βλέπετε, έτσι το έκανα διαγραμματικά, ένα τυφλό λεφαγγείο ακριβώς από τη μεριά του πνεύμονα. Από τη μεριά όμως του πλευρικού υπεζοκότα ή τυχωματικού, όπως το λέμε, έχει μια διαφορά. Ότι τα λεφαγγεία έχουν στόματα ανάμεσα στα μεσοτερικά κύτταρα. Αυτό κρατήστε το, έχει και τα τυφλά του άκρα και δημιουργούν έτσι ένα πολύπλοκο πλέγμα. Είναι αυτά τα, κατά τη στιβάδα του μεσοθηλίου, αυτές οι μεκτές πορτοκαλί διαπλεκόμενες γραμμές, οι οποίες σιγά σιγά σειραίουν προς τα κεντρικότερα, σε πιο μεγάλα λεφαγγεία και χώρους και κανάλια που έχουν μυϊκό τείχομα και έχουν και βαλβίδες. Πώς καταφέρνεται λοιπόν αυτή η φοβερή ισορροπία στην παραγωγή, στην διάχυση του εγκεφαλικού υγρού, του πνευματικού υγρού και στην απορρόφησή του? Γιατί εκεί είναι το μαγικό μυστικό με αυτό που λέγεται οι πεζοκοντικές μεμβράνες. Και αν διαταραχθεί, δημιουργούνται όλες οι παθολογίες που περίπου θα ακούσετε εδώ. Δεν θα σας παιδέψω, αυτό το έβαλα για να τις τρομάξω λίγο. Είναι απλώς ο νόμος του Τέρλινγκ, το θυμάμαι και εγώ από τη φυσική. Αλλά σε μια δύσκολη μορφή, το όπως εδώ, θα δω μόνο τους παράγοντες που συμμετέχουν ώστε να έχουμε την πίεση, τη διάχυση του πνευματικού υγρού ανάμεσα στον χώρο αυτό. Είναι η διαπεριτότητα του ενδοθυλίου, αυτός ο παράγοντας, η επιφάνεια απορρόφησης, που είναι η επιφάνεια του πεζοκόντα και συνήθως στο μέσο ενήλικα άνθρωπο αντιστοιχεί περίπου όσο μισό γήπεδο μπάσκετ, να φανταστείτε, με όλες τις ανακάμψεις του. Η διαφορά υδραυλικής πίεσης ανάμεσα από την κοιλότητα και τα δύο τυχώματα του πεζοκόντα και η διαφορά κολοϊδοσμωτική πίεση. Φυσιολογικά η κολοϊδοσμωτική πίεση είναι μηδέν στον χώρο αυτόν. Δεν υπάρχει δηλαδή διάχυση πρωτεϊνών. Άρα τον κύριο ρόλο τον παίζει στη μεταφορά του υγρού η διαφορά της υδραυλικής πίεσης.
Δεν θα επεκταθώ για να σας ζαλίσω. Μόνο αυτό θα πω ότι στην εισπνοή, στη μικρή εισπνοή είναι μείον 5, δηλαδή αρνητική ατμοσφαιρική πίεση, έτσι, να το κρατήσουμε, εκατοστά νερού, ενώ στην εκπνοή είναι μείον 30. Γίνεται ακόμα πιο αρνητική. Αυτό θα παίξει το ρόλο του για να μεταβιβάσει όλα αυτά τα υγρικά στοιχεία από το ένα τείχομα μέσω του, του μέσου χώρου, του πνευματικού χώρου προς την άλλη πλευρά, προς τον τειχωματικό πεζόπακτο και από εκεί στα λαφαγεία, στα αγγεία και στην παροχέτευση. Ωραία, τα χρώματα, λειτουργία είναι ακόμη πιο δύσκολη. Πάω κατευθείαν εδώ γιατί είχα ένα σκοπό. Σαν ακτινολόγοι, σαν γιατροί ακτινολόγοι, καλούμαστε να παίξουμε και εμείς το ρόλο μας στις παθήσεις αυτές. Ο βασικός, πρωταρχικός μας ρόλος είναι αυτός. Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας να ξεχωρίσουν ή να πάρουν μια κατεύθυνση για το πώς θα διαχειριστούν αυτή την παθολογία. Και οι δύο παθολογίες συντάσσονται σε δύο βασικούς κορμούς. Μη κακοήθης παθολογία και κακοήθης. Είναι πολύ σημαντικό γρήγορα να διαγνωστεί η δεύτερη κατηγορία. Γιατί είναι και η πιο καταστροφική για την υγεία του ανθρώπου που έχουμε με νόσο του πεζοκότα. Η πλευρίτιδες τώρα, έχουμε την απλοσματική πλευρίτιδα, πολύ σημαντικό και αυτό κατά τη στοιχεία λοιπόν με την προηγούμενη κατάταξη. Έχουμε τη μη ειδική πλευρίτιδα, θα πούμε, είναι μια πλευρίτιδα που δεν βρίσκεται κανένα στοιχείο που βρίσκεται στην απλοσματική. Και η άλλη κατηγορία είναι μια ολόκληρη μεγάλη κατηγορία, αυτή την άφησα, δεν χωρούσε όλες τις κατηγορίες. Είναι αυτές που έχουν η νόση με κοκκιωματώδης νόση, η νόση φλεγμονώδης, ιδιοπαθής νόση. Αλλά σίγουρα στη βιοψία του πεζοκότα μπορούν να αναγνωριστούν. Είναι πλασματικές και η πάνω κατηγορία, η σαφώς τεκμηριωμένη ιστολογικά. Η μέση κατηγορία είναι μια κατηγορία που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια τελευταία. Είναι αυτή η μη ειδική, η οποία είναι γιατί δεν μπορούμε να βρούμε στοιχεία ιστολογικά και να κατατάξουμε την παθολογία του πεζοκότα. Μεγάλες έρευνες που έχουν γίνει από μεταναλύσεις είδαν ότι μαζεύοντας όλα τα στοιχεία, το 48% τελικά αποδεικνύεται σε ένα βάθος χρόνου την ίδια παθή. Δεν βρίσκεται κανένα αίτιο. Το υπόλοιπο μπορεί να καταταχθεί είτε στην πάνω κατηγορία είτε στην κάτω. Τα προβλήματα στη διάγνωση είναι ακόμα υπαρκτά ιστολογικά. Αυτή είναι μια πολύ κλασική, τυπική εγκάρση ατομία αξιολογικής τομογραφίας. Γιατί μάλλον με αυτό ασχολείστε και εσείς όσον αφορά τον υπεζοκότα και τον πνευματικό χώρο, με τον αξιολογικό τομογράφο εννοώ, γιατί η επόμενη κατηγορία που είναι και η κύρια, θα σας δείξω αμέσως μετά, είναι, έχει φύγει από τα χέρια μας. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να θυμόμαστε όλοι εδώ είναι ότι ο υπεζοκότας δεν φαίνεται, ο φυσιολογικός. Μην κοιτάτε αυτή τη μικρή συμπίκνωση εδώ, δεν είναι μπευράνη πεζοκότα. Είναι artifact, δεν φαίνεται ο πεζοκότας καθόλου. Αυτό που θα κρατήσετε είναι το μικρό βέλος που έχει ανάμεσα την, το όριο του πνεύμονα και το όριο των μεσοπλεύριων μυών, το μεγάλο βέλος, αυτή τη μικρή χαμηλή συχνότητα λωρίδα που είναι το λεγόμενο έξω πεζοκωτικό λίπος ή έξω πεζοκωτικό χώρο. Δεν είναι θωλακικό τείχομα, ξαναλέω. Είναι μια στιβάδα μόνο και κρατήστε το μυαλό σας. Η κύρια όμως απεικονιστική μέθοδος που παίζει στον πεζοκότα εδώ και αρκετά χρόνια είναι ο υπέρηχος. Γιατί μπορεί να αναγνωρίσει τη συλλογή αμέσως, χωρίς ακτοβολία, στα ΤΕΠ, στη κρεβάτι, το ασθενή μας, να οριοθετήσει τη συλλογή, είναι από εκεί μέχρι εκεί, είναι, να την κατατάξει, είναι ελεύθερη, είναι επιπλεγμένη ή είναι μπήμα, μπορεί να καθοδηγήσει παρακέντηση, παροχέτευση και βιοψία. Αυτή είναι μια τυπική φυσιολογική απεικόνιση των υπέρηχων του υπέρηχου. Είναι αυτή η άσπρη ανάκλαση εδώ. Αφού πρώτα περάσει όλα τα μαλακά μόρια του θωρακικού τειχώματος και αυτές οι γραμμές που βλέπουμε όλες οι παράλληλες με την πρώτη μεγάλη έντονη είναι τίποτα άλλο παρά reverberation artifact που λέμε στον υπέρηχο. Δεν είναι ο πνεύμονας, δεν μπορεί να παράξει εικόνα. Αλλά αυτά τα reverberation artifact φαίνονται στον υπέρηχο, τα ξέρετε περισσότεροι όταν συναντήσουν την ανακαστική αυτή επιφάνεια του πεζοκότα. Από εκεί και πέρα, τι παραπάνω προσφέρει. Προσφέρει το να αναγνωρίζει ότι έχουν μια παθολογία με πολλές διαφορετικές εγκυστώσεις. Πολύ καλύτερα από τον οξονικό, πιστέψτε με, και από το μαγνητικό. Και όταν αυτή γίνει ακόμα χειρότερα, πιο παχιά, δηλαδή αυτή η νότη ταινή, πάλι έχει τη δυνατότητα να πει ότι είναι παχές και επομένως να τις κατατάξει σε μια πολύ πιο δύσκολα διαχειρίσιμη συλλογή. Οι πνευμονολόγοι λοιπόν στο νοσοκομείο μας έχουν τουλάχιστον δύο νομίζω περίπατα μηχανήματα υπερήχου και στις δικές μονάδες. Και το πρώτο πράγμα που κάνουν όταν υποψιάζονται παθολογία υπερηχοκότα είναι το υπερηχογράφημα. Διατυπωματικό υπερηχογράφημα πνεύμονος και πεζοκότας. Πάμε σιγά σιγά προς το βάθος του πεζοκότα τώρα.
Πέρα από το φυσιολογικό, λοιπόν, υπάρχει το παθολογικό. Το παθολογικό μπορεί να είναι απλώς αυτό που όταν παγχύνεται φαίνεται. Δηλαδή, όταν η στιβάρωση του πεζοκότα πλευρητικού και σπλαχνικού ή μια από τις δυο παχύνεται και επομένως είναι ορατή στην αξιολογική τομογραφία, στη διακριτικότητα. Και μια μεγάλη κατηγορία, τουλάχιστον που παίζει ακόμα στην κλινική πράξη στην Ελλάδα και σε αρκετές χώρες των Βαλκανίων, είναι αυτή η πλευρητική νόσος από αμίαντο. Δηλαδή, είναι η ίνες του αμιάντου, όσοι τις θυμάστε, του μπλε αμιάντου, του γαλάζιου αμιάντου, που καταπίνονται, εισπνέονται και τελικά είναι τόσο μικρές, βλέπετε αυτήν την μικροσκόπο, και περνάνε σε κυταρικό επίπεδο. Βλέπετε πόσο μικρές είναι. Περνάνε τελικά και στα λεφαγεία και τελικά καταλήγουν και στον πλευρικό υπεζοκότα. Είναι νόσος του πλευρικού υπεζοκότα, του τυχωματικού υπεζοκότα, η νόσος από αμιάντου. Τι βρίσκουμε σε αυτήν την νόσο? Βρίσκουμε παχύσεις του πεζοκότα μικρές ή παχύτερες και κυρίως αυτές τις χαρακτηριστικές πλάκες που είναι επάρσεις του τυχωματικού πεζοκότα με αρκετά επικλινή χείλη, απότομα επικλινή χείλη και επασβεστώσεις ναι ή όχι. Αν τις δείτε δεν θα τις ξεχάσετε γιατί απαντούνται σε άτομα που έχουν εκτεθεί για τουλάχιστον 25 χρόνια σε είναι σαν μιάντου. Βλέπετε πόσο υπεγερμένη είναι η επιφάνεια του πεζοκόταμα, να τις αναγνωρίσετε, είτε έχει σημασία, το δείτε και στα περιστατικά μας. Εδώ ένα πολύ κοινό σημείο είναι ότι πολύ συχνά τις βλέπουμε και στο διαφραγματικό πεζοκότα, ένα δύο από αυτές, μερικώς υπασβεστομένη και η πλήρως υπασβεστομένη. Εδώ έχουμε άλλες δύο μικρές παχύσεις, είναι διαβάθμιση της ίδιας κατάστασης, το ίδιο και εδώ. Και τελικά, όταν γυρίσουμε στο πνευμονικό μας παράθυρο, μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε καλύτερα, βλέποντας ότι είναι σαν να έχουν βγάλει κατσαρά μαλλιά επάνω τους. Γιατί το υποκείμενο από το σπλαχνικό υπεζοκότα κάτω, στρώμα, ζώνη του πνεύμονα, έχει και αυτό αλλοιώσεις χρόνιας ίνωσης. Μην πάει το μυαλό σας σε ιδιοπαθή ίνωση, είναι καθαρά χρόνια φλεγμονή του σπλαχνικού υπεζοκότα και του υποκείμενου πνευμονικού παραχύματος. Τις λέμε τριχωτές πλευρικές πλάκες, πες το χέρι για να θυμόμαστε όλοι. Αυτά είναι όλα περιστατικά, όπως καταλαβαίνετε, το νοσοκομείο μας. Είχατε τύχει να έχω και μια δημοσίευση από τα παλιά χρόνια με τον κύριο συγκριτή του καθηγητή πνευμολογίας πάνω στο θέμα. Γιατί είχε ανακαλύψει ότι σε ένα χωριό της Αριδαίας, το νομό Πέλλας δηλαδή, υπήρχε πέτρωμα αμιάντου στα εδάφη γύρω από το χωριό και τα αυτοκίνητα περνούσαν επειδή το τρίβανε με τους κομματόδρομους, τα αγροτικά αυτοκίνητα, το σηκώναν, πήγαινε στο χωριό μέσα και το εισπνέα. Όπως επίσης και οι κάτοικοι παίρνανε αυτό το χώμα το πιο άσπρο που φαίνεται και κάνανε επίκριμα σαν ασβέστη για να βάφουν τα σπίτια από μέσα. Επειδή όμως με τα χρόνια αυτό σαν σκόνη φεύγει, εξαρρώνεται από το τείχομα του σπιτιού, το εισπνέανε και αυτό. Λοιπόν, αυτά τα ένα-δύο χωριά στην περιοχή είχαν πολύ μεγάλο επιπολασμό τέτοια νόσου. Ελπίζω πλέον να σιγά-σιγά με το που φεύγει ο αμίαντος στη ζωή μας να μην έχουν πλέον τέτοιους ανθρώπους, αλλά θα τους έχουν για τουλάχιστον 30 χρόνια, να το ξέρετε. Μια άλλη πάξη πεζοκότος, μια διάχτη καλοήθηση πάξη πεζοκότος, χωρίς πλάκες δηλαδή, για να το διευκρινίσω, είναι η κάθε χρόνια κατάσταση, χρόνια φλεγμονή που έχουν υποστεί τα πεζοκοτικά πέταλα. Μπορεί να είναι από οποιαδήποτε λίμωξη έχει περάσει ένας άνθρωπος, μετά από ένα εμπίημα που έχει αποδράμει, από μια φυματιώδη πλευρίτιδα τα παλιότερα χρόνια και από έναν ινοθώρακα που στην ουσία έτσι χαρακτηρίζανε στα παλιά χρόνια τη φυματιώδη πλευρίτιδα. Παραδείγματα βλέπουμε εδώ. Κοιτάξτε το φυσιολογικό που σας έδειξα. Θα πω όμως και κάτι ακόμα. Βλέπετε στην διπλανή εικόνα που έχουμε πάχυση του πεζοκότα και μια πλάκα. Αμιάντου στην περίπτωσή μας. Αλλά κοιτάξτε το έξω πεζοκωτικό λίπος. Συγκρατήστε το πόσο πιο διευρυμένο είναι σε σχέση με το φυσιολογικό. Αυτή είναι μια φυσιολογική, απαθοφυσιολογική διαργασία που συμβαίνει όταν έχουμε χρόνια πλευρητική νόσο και είναι θέμα ρύκνωση στο πετάλο του πεζοκότα και φαινομενική αύξηση του λίπους. Δεν αναποτίθεται λίπος. Το υποκείμενο λίπος φαίνεται σαν μεγαλύτερο. Και εδώ αμφετερόπνευμα αποστέλλεται. Ο ινοθώρακας είναι κάτι πιο βαρύ, είναι πλήρως επαδοστομένο σχεδόν τα δύο πέταλα, χωρίζουν το σπλαχνικό και το τυχωματικό μεταξύ τους και είναι κατάσταση η οποία δεν απομακρύνεται παρά μόνο με αποφλίωση του πνεύμα. Συνήθως είναι μετά από MB ή φυματιώδη πλευρίτιδα. Κρατήστε ένα αρκετά χαρακτηριστική. Πάμε σε μια άλλη νόσο που τη λέμε, είναι και αυτή χρόνια, στην κατατάξη των χρονίων και λέγεται στρογγύλη τηλεκτασία. Σίγουρα θα την έχετε συναντήσει στην βιβλιογραφία και στην καθημερινή σα πράξη. Οι θεωρίε είναι πολλέ για το πώ γίνεται. Θα πούμε τρία πράγματα. Η μία είναι η θεωρία τη αναδίπλωση, η θεωρία τη ίνωση και η θεωρία τη μικροβροχική
διαταραχής της δομής. Δηλαδή, στην περιοχή της αναδίπλωσης είναι μια πλευρητική νόσος που υπήρξε, χρόνησε και ρυκνώνουν τα πέταλα του πεζοκόδοντο παθολογικά και τραβούνε μαζί προς συγκεντρικά προς το σημείο εκείνο το πνευμονικό παρέχημα, το οποίο ατελεκτατεί σχέση. Η θεωρία της ίνωσης είναι ότι αναπτύσσεται ίνωση στο πνευμονικό παρέχημα και αυτό με τη σειρά του ρυκνώνεται και γίνεται αυτή η μικρή μπάλα που θα δούμε, ή πλάκα ή άτρακτος. Και η τελευταία, η οποία μάλλον είναι συνδυασμός μαζί με τις άλλες δύο, γιατί εκεί οφείλεται και η ανάπτυξη του κλασικού σημείου, που θα πω από εδώ κάτω, που μπορούμε να την αναγνωρίσουμε, το πιο ειδικού σημείου, είναι πλέον η συμπλησίες των βρόχων και των αγγείων που οδηγούν στο συγκεκριμένο τμήμα που έχει υποστεί όλες τις προηγούμενες δύο διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μαζεύονται στο ένα μικρό χώρο γύρω από αυτή τη σφαιρική σχεδόν συμπαγή αλίωση. Και έτσι λοιπόν, μια σχετικά τυπική μορφολογία είναι αυτή, θα μπορούσαμε να μπερδέψουμε μια τελεκτασία υποτιματική, αλλά όχι. Γιατί? Γιατί οι υποτιματικές ή ζωνοειδείς ή ταινιοειδείς ή δισκοειδείς ατελεκτασίες του πνεύμονα, όπως μάθαμε να τις λέμε από την Fleischmann Society, δεν έχουν ευρεία βάση στον πεζοκόδα. Ενώ εδώ έχουμε, είναι ένα από τα κλασικά σημεία της προκύλησης ατελεκτασίας. Η βρόχη του μπορεί να είναι όμως συμπλησιασμένη, όπως είναι εδώ, και στην περίπτωση εδώ που είναι μια στρογγύλη τραχεία μαζί με πλευρητική νόσο και πλευρητική συλλογή, αυτό δεν μας εμποδίζει τίποτα, μπορεί να έχουμε χρόνια πλευρητική νόσο με πλευρητική συλλογή. Βλέπουμε ότι συμπλησιάζουν και συμπλησιάζουν στο άκρο της βλάβης και χάνονται γύρω και μέσα στην βλάβη. Το κομετέλ σάιν, αυτό δηλαδή η κεφαλή του κομίτη και η ουρά του κομίτη, είναι ένα σημείο το οποίο έχει 83% ευαισθησία και 92% ειδικότητα, εφόσον το δούμε και το αναγνωρίσουμε. Και το ερώτημα προκύπτει εδώ, γιατί όλα αυτά, για όλες αυτές τις καταστάσεις. Παλιά το βλέπαμε πολύ συχνά σε νόσους του πεζοκότα από πνευμονοκονιώσεις. Αμίαντο, πυρητίο, τάλκ, πάρα πολλές ορυκτές ύλες, οι οποίες οι σπνεόμενες δημιουργούσαν χρόνιο ερεθισμό και χρόνια φλεγμονή. Εξτρωματικές πυρητικές συλλογές, όπως είπα, μια παραπνευμονική συλλογή, ένα εμπίμα, φυματίωση, αιμοθόρακα, βλάβη του πεζοκότα μπορούν να φτάσουν να κάνουν τοπικές αλλοιώσεις στον πλευρικό, στον σπλαχνικό πεζοκότα και να κάνουν όλη αυτή τη διεργασία ενωτική, αναδιπλωτική και να δημιουργήσουν αυτή τη βλάβη. Γιατί τι επιμένω σε αυτή τη βλάβη? Πρώτα πρέπει να μάθουμε τα τρία σημεία, τα βλέπουμε. Το ένα μόνο απ' όλα δεν είναι ισχυρό από μόνο του, εκτός από το κομετέ. Αλλά αν δούμε και τα τρία, είμαστε αρκετά σχεδόν στο 100% κοντά για ένα. Και πρέπει να είμαστε σίγουροι για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί χρειάζεται βιοψία αυτή η βλάβη? Αυτό το ερώτημα πάντα προκύπτει και στο επιβατικό μας τμήμα πάντα προβληματίζουν όταν βλέπουν μια τέτοια βλάβη. Η απάντηση δεν υπάρχει. Η απάντηση υπάρχει πόσο σίγουρος είσαι ότι είναι αυτή η βλάβη ή κάτι άλλο σαν γι' αυτό που μοιάζει αρκετά. Είναι πάλι μια μπαλίτσα πολύ κοντά σε μια έλξη του πεζοκότα, αλλά αυτό ήταν ένα όπλασμα πνεύμονος, δεν τηλεφαντινοπάθεια. Και αυτό θέλει η βιοψία, όπως καταλαβαίνετε. Μια άλλη κατάσταση, η οποία είναι περίπου, έχει αναφερθεί πριν από 100 χρόνια, είναι αυτή το apical cap, όπως λέμε στα γλώσσα ξανικά, η χρόνια πλευροπνευμονική ίνωση. Και προσέξτε, ο όρος δεν είναι δόκιμος, είναι υπαρκτός. Λέγεται pleuro-pneumonic fibrosis, fibrotic lesion. Γιατί έχει συμμετοχή κυρίως ο πνεύμονας και δευτερευόντως ο πεζοκότας. Εδώ στην ιστολογική μπορείτε να δείτε καθαρά ότι αυτή είναι η πάχυση ίνωση του πεζοκότα και από κάτω η ίνωση του πνεύμα. Ενώ κανονικά ο πνεύμα έχει αυτού του αεροφόρου χώρου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτή είναι και η τυπική τη ακτινογραφία, τη βλέπετε πάρα πολύ συχνά, είναι και βόμενη κυρίω. Γιατί πολύ busy η ειδική ακτινογραφία, δεν ασχολούνται στι ακτινογραφίε τώρα, από ό,τι ξέρω. Θα έπρεπε όμω. Τη βλέπουμε και λέμε, α, ωραία, να και μία ακόμα πλάκα, μία, πώς λέμε, πλευρό, είναι όντως σκληρυντική αλλήλωση. Ωραίος όρος, δεν υπάρχει αυτός ο όρος, είναι εφεύρεση ελληνική, αυτός είναι ο πραγματικός όρος. Εδώ αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια αξιολογική τομογραφία γι' αυτό? Ναι, αξίζει. Γιατί αν έχουμε μια πιο μεγάλη βλάβη και έναν άνθρωπο σε μια ηλικία και σε μια κατηγορία υψηλού ρίσκου για καρκίνο πνεύμονα, μπορεί να κρύβεται εκεί μέσα και ο καρκίνος πνεύμονα. Πολλές φορές σε βιοψίες που έχουμε κάνει και όλα τα χρόνια που έκανα και εγώ βιοψίες πνεύμονα, υπήρχε και κρυμμένος καρκίνος εκεί πάνω. Και είναι μετά εξελίσσεται σαν το τυπικό, όπως το λέγαμε, και γνωστό καρκίνο πανκός. Άρα, να κάνω μια αξιολογική τομογραφία και όταν την έχουμε την αξιολογική τομογραφία και βλέπουμε μια βλάβη, να την ανασυνθέσουμε σε
Οδελίες ή σε στεφανίες τομές και να δούμε αν έχει εικόνα μάζας ιός. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει, όπως βλέπετε. Έχει ενδιάμεσες περιοχές χαμηλού και υψηλής συχνότητας, άρα δεν πρόκειται για μάζα, δεν πρόκειται για όσο και εδώ δεν θα προχωρήσουμε σε βιοψία. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το παρακολουθήσουμε σε τουλάχιστον 2 χρόνια, 3 μετά. Πάμε τώρα στις άλλες παθήσεις του πεζοκότα και εδώ βλέπουμε σε αυτό την ωραία στο χρόνο πορεία. Είναι από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Θηρουργών Θώρακος και βλέπουμε, συνάδελφοι, ότι την τάση να αναπτύσσετε πνευματικές συλλογές στις διαφορετικές χώρες του κόσμου, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες και ούτω καθεξής, εδώ που βλέπετε, Δανία, πολιτισμένες χώρες, έτσι, στην γραμμή του χρόνου. Από το 87 μέχρι το 2017 βλέπετε σε όλες τις χώρες ανεβαίνουν ο αριθμός, ο επιπολασμός της πνευματικής νόσου. Της λίμωξης, πνευματικής λίμωξης, συγγνώμη. Είναι για infection, μιλάμε. Αυτό πρέπει να μας πει κάτι από μόνο του. Κρατήστε το μυαλό σας. Τώρα, από τα πανάρχια χρόνια, από το Ιπποκράτη ακόμα, οι πνευματικές συλλογές, δηλαδή όχι η πνευματική νόσος, όχι η πλευρίτιδα, όχι η φλεγμονή, που να υπάρχει φλεγμονή του πεζοκότα χωρίς πνευματική συλλογή. Έτσι, εκείνο λέγεται πλευρισί. Στα αγγλικά, η πνευματική συλλογή λέγεται pleural effusion. Η πνευματική συλλογή είναι υγρό και άρα μπορούμε να το πάρουμε και να το εξετάσουμε. Και οι δύο κατηγορίες που πάντα υπήρχαν αυτές οι δύο, το δίδρυμα και το εξίδρυμα. Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε, υπάρχουν συγκεκριμένα βιοχημικά και χημικά ευρήματα του υγρού. Δεν θα προχωρήσω όμως παραπάνω, αλλά είναι πολύ βασική κατηγορία. Μπορούμε να ξέρουμε τι έχουμε κάνει. Γιατί αυτό? Γιατί μεγαλύτερο ποσοστό των πνευματικών συλλογών είναι διδρώματα από καρδιακή ανεπάρκεια. Είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε μια διούρηση, φεύγουν και δεν μας απασχολούν ποτέ και ο άνθρωπος είναι μια χαρά μέχρι την επόμενη φορά που θα μαζέψει πάλι. Εδώ όμως είναι πιο πολύ απλά τα πράγματα. Γιατί εδώ έχουμε την αιτιολογία των νόσων του πεζοκότα. Βλέπετε ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 27 με 35% από μια compilation, είναι κακοήθης νόση που δημιουργούν πνευματική συλλογή. Δεν ξέρω αν το περιμένατε, αλλά έτσι είναι. Κοιτάξτε, η καρδιακή επάρκεια 17 με 22 μόνο. Γιατί αντιμετωπίζεται πολύ γρήγορα. Η λοιμώδηση είναι περίπου στο 2% της κακοήθης, παραπνευμονικές, εμπίμα, θυματιώδης, και έχει μικρές κατηγορίες ιδιοπαθείς και άλλες αιτιολογίες, πάρα πολλές αιτιολογίες. Δεν είναι του τώρα αυτό, γιατί θα τραβήξουμε 2 ώρες για αυτή την παρουσίαση. Είναι, θέλω να δώσω πολύ σημαντικά μηνύματα σε όσους μας ακούνε. Αυτή όμως είναι η ιστολογική συνέχεια, πιστεύω και η μητέρα σου, μπορεί, Ελένη, μια φλεγμονή λίμωξη του πεζοκότα. Αυτό είναι ο φυσιολογικό πεζοκότα με το ωραίο μεσοθήλιό του στην βαδοδό. Τα γνωρίζουμε ένα-ένα, τα μετράμε τα κυταράκια. Εδώ είναι μια επιπλεγμένη πνευματική συλλογή. Εδώ δηλαδή θα το δούμε όταν έχουμε μια απλή πνευμονική συλλογή και εδώ μέσα έχει υγρό. Πνευματική συλλογή, συγγνώμη. Δεν θα δούμε καμία διαταραχή στον πεζοκότα. Εδώ, στη δεύτερη στάδιο που είναι επιπλεγμένη, βλέπουμε ότι αρχίζει μια ίνωση στον πεζοκότα. Εξαφανίζει και σχεδόν το μεσοθήλιο, που βλέπετε. Και στο υποκείμενο κομμάτι εδώ, καταλαβαίνετε ότι το πνεύμα είναι σπλακνικό εδώ, έτσι. Το σπλακνικό πεδίο, γιατί έχουμε τις κυψελίδες. Και εδώ είναι το εμπίμα, όπου πλέον η ίνωση αυτή είναι μια παχιά κουβέρτα από ινόδιστο, που καλύπτει σχεδόν όλο το τείχο με το πεζοκότα και το υποκείμενο στη βάδο. Εμείς ερχόμαστε τώρα. Η ακτινολόγη έχει γίνει ο υπέρκος, έχει γίνει όλα αυτά. Και έρχεται κάποια στιγμή και με ρωτάνε, ή το βλέπουμε για πρώτη φορά και λέμε, ας πούμε τι είναι, δίδρομα ή εξίδρομα. Μπορούμε να το πούμε με βάση τις μονάδες Housefield? Η απάντηση είναι όχι. Έχει πάρα πολύ χαμηλή ειδικότητα. Φανταστείτε, η έρωση είναι 0,5 μόνο. Κοιτάξτε πώς είναι διαταραγμένη η γραμμή. Κανονικά πρέπει να ήταν επάνω αν είχαν υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα. Δεν μπορούμε να το πούμε λοιπόν, γιατί οι κατηγορίες 2, τα ιδρώματα και τα εξιδρώματα του πεζοκότα, της πνευματικής πνευματικού χώρου, αλλά επικαλύπτονται σαν μονάδες Housefield. Αυτές όμως είναι οι 3 κατατάξεις που έχουν κλινική σημασία και σημασία για την πρόγνωση μιας πνευματικής συλλογής. Κρατήστε, είναι η απλή παραπνευμονική συλλογή, στην οποία το μόνο που έχουμε η διεργασία είναι μια αύξηση διαπερατώτηση των τροχοειδών απελευθέρωση και τοκινών, άρα καταράκτηση φλεγμονή, μια υγρική συλλογή στον περιβαλλοντικό χώρο χωρίς διαυγής, χωρίς να έχει μέσα
μικροοργανισμούς ή ελάχιστους μικροοργανισμούς και πολύ χαμηλή συγκέντρωση πολυμφροπυρήνων και λευκού κτάρου. Είναι διαυγής, όπως είπα, έχει χαμηλό εντελκά, έχει φυσιολογικό pH, το οποίο είναι πάνω από 7,20, φυσιολογική γλυκόζη και μόνο με αντιβιωτική αγωγή μπορεί να υποχωρήσει. Η επόμενη όμως κατηγορία είναι αυτή που είναι η επιπλεγμένη παραπνευματική συλλογή, εκεί που αυξάνεται πλέον η ποσότητα συλλογής, απομονώνονται βακτήρια μέσα στο πνευματικό υγρό, αυξάνεται λευκοκύτταρα από το θάνατο βακτηρίων, η νοσολογική απάντηση του οργανισμού, ενεργοποιείται ο πυκτικός καταράκτης και επομένως η νόδηση ιστός, η νόδηση μεμβράνες επάνω στις μεμβράνες του πεζοκότα, η νική δηλαδή, διαμετωπίζει γιατί αυτές οι μεμβράνες κολλάνε πάνω στο τυχόμα του πεζοκότα στην κυριολογική σαν κόλλα. Έχουμε θολερό υγρό, έχουμε αύξηση του LDH, πτώση στο pH στην περιοχή του 7-20 ή και κάτω από τα 20, εκεί πέρα αλληλεπεκαλύπτουν τα πράγματα και πτώση τη γλυκόζης. Αλλά στη τελική κατάταξη, που είναι η πιο ανεπιθύμητη εξέλιξη και όλες οι, όπως θα αναφέρω αργότερα, όλες οι προσπάθειες των πνευμονολόγων και των χειρουργών θωρακών είναι να μην περάσουμε από τη δεύτερη στη τρίτη κατηγορία. Καλά θα ήταν να μην περνάμε ούτε από την πρώτη στη δεύτερη, αλλά επειδή διαπιστωμένα σε όλα τα consensus που έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο, το χρονικό διάστημα που περνάει από την πρώτη κατάσταση στη δεύτερη είναι συνήθως αρκετά μεγάλο και περνάμε στη δεύτερη και πολλές φορές και στην τρίτη. Εδώ έχουμε θνητότητα, κρατήστε το, 20%. Πολύ υψηλή για μια πλευρητική νόσο. Εδώ έχουμε πολύ μεγάλη αναπόθεση νικής, παχυμένο τείχομα πάρα πολύ, ευάλωτος σε λίμωξη πλέον πλευρητικός χώρος, δηλαδή μπορεί να επιμολυθεί και με άλλους μικροοργανισμούς. Και όταν αναρωθούμε από εκεί μέσα, έχουμε πίον, θολερό υγρό. Οι οργανισμοί που είναι υπέτη για αυτήν την ιστορία, ενώ παλιά για όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι αυτό το εμπίμα, ενώ παλιά θεωρούταν πνευμονιόκοκος, πλέον έχει απομονωθεί αυτό σαν πιο συχνό παράγοντα, ένα στρεπτόκοκο βίριντανς. Δεν ξέρω, βίριντανς, ξέρει κανεί τα πει βίριντανς στα λειτουργικά. Πρασινίζω βίριντανς. Σωστά, πρασινίζω στρεπτόκοκο, σωστά. Και όλες αυτές τις κατηγορίες, ενδοβακτηρίδια, κολοβακτηρίδια, κλειψιέλες, φυμογονάτες που προσβάλλουν και το πνεύμα έτσι κι αλλιώς. Και είναι για τις πνευμονίες που απομονώνονται τις κοινότητες, έτσι, τις πιο κοινές. Πάμε λοιπόν στην απλή παραπνευματική συλλογή και μας, και το ρόλο το δικό μας, τι πρέπει και μπορούμε να αναγνωρίσουμε για να την ονομάσουμε έτσι, άρα να μην χτυπήσουμε το κόκκινο κουδουνάκι. Είναι μια πνευματική συλλογή που κατανέμεται ομοιόμορφα στον πνευματικό χώρο, δείχνω αξονικές γιατί οι απλές τοπογραφίες φαντάζομαι τις ξέρετε, δεν το ξαναπώ, είναι για το πρώτο έτος. Είναι ελεύθερα κατανεμμένη, δεν έχει πάση στην πεζοκότητα, δεν βλέπουμε και αυτό το λέμε πάντα μετά από τη χορήγηση παρασκευαστική ουσία ιδιούχου. Δεν μπορούμε να το πούμε χωρίς την έγχυση. Φαίνεται καμιά φορά, αλλά σίγουρα πρέπει να το χαρακτηρίσουμε μετά την έγχυση και κυρίως στην λεγόμενη υπεζοκωτική φάση σκιαγράφηση που δεν είναι αρτηριακή. Εδώ, κατά τη γνώμη σας, είναι κατάλληλη φάση για να το αναγνωρίσουμε? Εγώ θα έλεγα όχι, γιατί είναι μια αξιολογική τοπογραφία μετά, για CTPA, για πνευμονική αγιογραφία και απλώς είναι λίγο πιο καθυστερημένη φάση. Όχι, θα πρέπει να την παίρνουμε μετά τα 50 δευτερόλεπτα για να πούμε ότι είναι η πεζοκωτική φάση. Αυτό κρατήσει το τεχνικά. Βλέπω λοιπόν συλλογή, καλά κατανεμημένη, αλλά δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα. Και έχει μια σαφοποίηση γύρω-γύρω το όριο με το έξω πεζοκωτικό λίπος. Βλέπετε. Δεν έχει εμπολιτισμό, είναι ένα τυπικό είναι αυτό, δεν έχει συλλογές αέρος και μπορεί να δούμε ή να μην δούμε την πνευμονική νόσο που μπορεί να οφείλεται. Που μπορεί να είναι η αιτία. Η επόμενη κατηγορία έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Λέγεται επιπλεγμένη παραπνευμονική συλλογή, δηλαδή παρά τον πνεύμο να κρατήσει το αυτό. Έχει ευρήματα εγκυστώσεων, δηλαδή δεν είναι αυτή ομεγενής χωρίς πρόβλημα διαμόρφωση του πνευματικού υγρού ανάμεσα στο λίπατο πεζοκότα. Βλέπετε εδώ, λυσιάζει το τυχωματικό σου πρακτικό και εδώ πιθανότητα έχει μεμβράνη, η οποία μπορεί να τη δει, θυμηθείτε ποια μέθοδος, ο υπέρχο το πρωτογράφημα. Πολύ ωραία. Ενώ εδώ βλέπετε στην αξιολογική τοπογραφία δεν φέρει την περίπτωση αυτή. Έχει μια φυσαλίδα αέρα, μπορεί και να μην έχει όμως. Εδώ πηγαίνει προς την επόμενη κατηγορία, αλλά αυτή είναι μια τυπική που είναι ανάμεσα στις σχισμές. Την εμίζω μεσολόγηση χειμή στο ανώτερο τη μέρο. Δεν έχει πολιτισμό, είναι καλή φάση, δεν έχει αέρα. Μπορεί να βλέπουμε και να μην βλέπουμε την παθολογία. Έχει όμως εγκύστοση. Αλλά αυτό το χαρακτηρίζει επιπλεγμένη. Και έτσι θα γράψουμε στο πόρισμά μας. Εδώ βλέπετε μια ελεύθερη πνευματική συλλογή για τη σύγκριση. Και πάμε στο φόβο και τον τρόμο των πνευμονολόγων και των χειρουργών θώρακος και των ανθρώπων που νοσούν. Είναι στο εμπίημα του. Μην ξεχνάτε ότι από την Ιπποκράτη ακόμα έχει διαγνωστεί. Να σας θυμίσω και ο γνωστός Ντεκερβέν πέθανε από εμβύημα και πολλοί ακόμα.
εμπήμα θώρακος. Έχουμε εκεί οπωσδήποτε πάει στο πεζοκότος. Κοιτάξτε τις τρεις χαρακτηριστικές εικόνες. Εμπλουτισμό το πεζοκότος οπωσδήποτε. Ένα σημείο το οποίο είναι αρκετά ειδικό. Split pleural sign, σημείο διαχωρισμού των πετάλων του πεζοκότα, αλλά θα κρατήσει το split pleural sign. Οι νόδεις ταινίες, κοιτάξτε μια παχιά νόδη ταινία εδώ. Ενώ εδώ μπορεί να έχει αν μη φαίνεται, αλλά έχει τον εμπλουτισμό. Και έχει και τα υγρικά επίπεδα και τον αέρα. Όταν όμως έχετε ένα περιστατικό τέτοιο, θα ρωτάτε, έγινε πιο μπροστά η κοινοτική παρακέντηση. Γιατί αυτή ο αέρας μπορεί να μην είναι de novo από το εμπήμα, αλλά μπήκε από την προσπάθεια παραχαιρέτευσης ή λήψης υλικού. Κοιτάξτε το παχύ στρώμα και πόσο παχύς είναι ο πεζοκότας. Και εδώ είναι το split pleural sign, δηλαδή συναντάει ότι χωματικός πεζοκότας ή πλευρικός που λέμε, το σπλαχνικό, αυτή το γύρισμα τη γωνία που βλέπετε εδώ. Μπορώ να πάω πιο πίσω μια εικόνα, σας παρακαλώ. Μπροστά, ωραία. Μπορεί να είναι διαδραματοποιημένη απλά, να μην φαίνεται καθόλου διαδραματοποίηση, αλλά να υπάρχει και μπορεί να είναι πολύ διαδραματοποιημένη, τόσο που να δημιουργεί πάρα πολλού επιμέρου χώρου. Να και η πνευμονία από δίπλα που δημιούργησε και πώς καταλαβαίνετε αυτή η κατάσταση δεν παραχαιτεύεται εύκολα. Χρειάζεται είτε θρομβόληση, είτε ενοδόληση, συγγνώμη, είτε χειρουργείο κυρίως. Το θέμα όμως να μην φτάσουμε εδώ, γιατί αυτή είναι με τη μεγαλύτερη θνητότητα. Εδώ τώρα θα σταματήσω λίγο, γιατί πρέπει να εξετάζω μια αξονική τομογραφία, γιατί με την απλή εκτομογραφία μπορεί να δεις πράγματα πάρα πολύ καλά. Σχεδόν εκτιμώ εγώ με τη δικιά μου εμπειρία, γύρω στο 80% των νόσων του πνεύμονα και του πεζοκότα μπορούν να χαρακτηριστούν και να αντιστοιχηθούν με την απλή εκτομογραφία και την αξονική τομογραφία. Δηλαδή, η αξονική να βλέπεις στην αξονική, στην εκτομογραφία θώρακος το 80% από αυτά που βλέπεις στην αξονική. Το έχουμε κάνει με τους συναδέλφους και ειδικευόμενους πολλές φορές αυτό ανάλυση περιστατικών. Εδώ έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, ένα εμπήμα, έτσι. Εμπλουτισμό, επίπεδο υγρανικό. Αυτό όμως τι είναι. Αυτή η άσπρη γραμμή που πηγαίνει και περνάει μπροστά από την αορτή. Εγώ λέω ότι είναι το διάφραγμα. Το σκέλος διαφράγμα, συμφωνείτε. Ωραία, μια χαρά γραμμή δεν είναι παχυμένη. Παχυμένο σκέλος διαφράγματος. Όχι. Αυτό είναι το σημείο του ψεύδο διαφράγματος και το βλέπουμε πολύ ωραίο όταν ανασυνθέσουμε. Κοιτάξτε, είναι αυτή η ταινία. Είναι αυτή εδώ. Είναι ατελεκτατικός πνεύμονας μέσα στην, ανάμεσα στις συγκυστώσεις και πιθανόν κάποια και αυτή να είναι κοινόδης ταινία και όχι πνεύμονας. Γιατί συνήθως το ψεύδο διάφραγμα έχει και φυσαλίδες αέρα μέσα. Ενώ εδώ βλέπετε καθόλου. Αυτές οι ενιαίες ταινίες μας κάνουν το σημείο του ψεύδου διαφράγματος ή και σε συνδυασμό με τον ατελεκτατικό πνεύμονα ανάμεσα στις συγκυστώσεις. Εδώ έχει σημασία γιατί αλλιώς θα τη χαρακτηρίσουμε μια ψυχολογία, δηλαδή αυτή θα τη χαρακτηρίσουμε υποπνευμονική από ό,τι βλέπετε. Αυτό είναι πνεύμονα από πάνω. Εδώ μπορεί να είναι ταινίε, αλλά είναι κάτω από το πνεύμονα εγκυστομένη. Και αυτό είναι το διάφραγμα. Δεν φαίνεται. Να το διάφραγμα του σκέλου. Εδώ πέρα το βλέπετε κάτω. Καμία σχέση με αυτό το κομμάτι. Νομίζουμε ότι είναι στη συνέχεια, αλλά δεν είναι. Έχει σημασία και για να καθοδηγήσουμε τι παροχετεύσει. Χρησιμοποιείται και γι' αυτό. Εκεί δεν μπορεί να φτάσει ο υπέρχο τόσο χαμηλά στο πνευμονικά. Λοιπόν, ξανά έρχομαι στο διαχωρισμό. Και πάμε τώρα να δούμε την πρώτη κατηγορία, τη δεύτερη κατηγορία. Σχεδόν τελειώνουμε. Δεν θα επεκταθούμε πάρα πολύ, γιατί θέλω να αφήσω χρόνο στην κυρία Τσακυμπαλόγλου που θα σας βάλει στο πιο διαδραστικό και ενδιαφέρον κομμάτι. Η κακοήθηση πνευματική νόσος, με αυτό τον ορισμό. Γιατί? Γιατί είναι μια νόσος η οποία απαντάται και πρωτοπαθός και δευτεροπαθός. Και κοιτάξτε, η δευτεροπαθής κακοήθηση πνευματική νόσος είναι πιο συχνή. Πολύ πιο συχνή. Αυτές είναι οι κατηγορίες του μαστός, μεγάλη διακύμανση, ανάλογα με το είδος του καρκινώματος. Ο πνεύμονας, πολύ συχνός, όργανο προέλευσης. Εσυγνητικά όργανα της γυναίκας και το λέμφωμα, που δεν ανοίξει στις τρεις. Κοιτάξτε το μεσοθυλίωμα, είναι μόνο 1-6%. Και κακώς το λέγαμε κακόηδες μεσοθυλίωμα, γιατί το μεσοθυλίωμα είναι κακόηδες από μόνο του. Εντάξει. Και χωρίστε δύο βασικές κατηγορίες σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το επιθυλοειδές και το μη επιθυλοειδές ή παλιότερα το λέγανε σαρκωματώδες. Πάντως, το πιο κακής, ας το πούμε, πρόγνωσης είναι το μη επιθυλοειδές. Εδώ, αυτές οι τρεις κατηγορίες, όπως βλέπετε, δίνουν από μόνες τους ποια είδη νεοπλασίας κάνουν κακοήθη πνευματική νόσου. Τα αδενοκαρκινώματα. Αυτά είναι αδενοκαρκινώματα για τα τρία. Και μένει το λέμφωμα. Ας δούμε λοιπόν μερικά παραστατικά πώς μπορεί να φανεί μια τέτοια νόσος, να την υποπτευθούμε. Θυμίζω ότι είναι η κατηγορία πνευματικής νόσου και πνευματικής συλλογής που πρέπει να την αναλύσουμε όσο πιο καλά μπορούμε για να μην καθυστερήσει η διάγνωση. Γιατί μπορεί η κυταρολογική του πνευματικού υγρού να είναι αρνητική και να καθοδηγεί μόνο το κλου από την απεικόνηση.
Σας θυμίζω πάλι τις μεμβράνες της αρχής, απλοποιημένα και ωραία. Τα κρακυνικά κύτταρα απλώνονται πάνω και κάτω από το στρώμα της μεσολογικής μεμβράνης, κλείνουν τα στόματα των λεφαγίων, που λέγαμε ότι παροχετεύουν το πλευρητικό υγρό, πιέζουν τα λεφαγεία, τα αποφράσουν, τα διηθούν και σταματάει η απαγωγή του πλευρητικού υγρού και μαζεύεται στον διάμεσο χώρο. Φτάνει μόνο αυτό? Όχι. Μπορεί να λειτουργήσει και με άλλο τρόπο όταν η παραγωγή του πλευρητικού υγρού έχει αυξηθεί σε συνδυασμό με την απόφραξη της παροχέτευσής του και αυτό μπορεί να συμβεί από όλους τους μηχανισμούς φλεγμονής και βιολογικούς μηχανισμούς που εκλείουν τα καρκινικά κύτταρα. Δηλαδή φλεγμονώδεις μηχανισμούς με ιτερλευκίνες, tumor necrosis factor, ενδεφερόνης, μονοπάτια, με μονοπάτια αγκιογένεσης, αγκιογένεση που παράγονται σε 1 και 2 και μονοπάτια αυξήσει τη διαπεραιτότητα των αγκίων όπως τον παράγοντα ανάπτυξη του ενδοθυλίου επιθυλίου. Και έτσι λοιπόν αυτός είναι ο μηχανισμός για να έχουμε κάποιες τέτοιες συλλογές. Λέγεται Malignant Pneumonary Effusion, έτσι θα το δείτε στην βιβλιογραφία, την Άγγλο-Σαξονική. Ένα από αυτά τα περιστατικά πάλι από το τμήμα μας, όποτε είδατε σχεδόν μεγάλη πλειοψηφία από το τμήμα μας. Βλέπουμε εδώ μια συλλογή. Ελεύθερα κατανεμημένη, άρα δεν εμπίμα, δεν εμπλουτίζεται, αλλά κοιτάξτε, έχει 1-2 εμπλουτιζόμενες αιστείες. Μόνο αυτό. Να και η πρωτοπαθής νεπλασία, στο μεσοθωράκιο, στο πνεύμονα. Να και. Λεφαδένες και βλάβη. Άρα μπορεί να είναι διακριτή ως λοιπόν, η πρώτη κατηγορία που θα ψάχνετε να βρείτε είναι πολύ μικρή, όπως και αυτή είναι πάρα πολύ μικρή και χωρίς και γραφικό. Δεν εμπλουτίζονται και ιδιαίτερα στην βιογραφία που το δούμε και στην κλινική μας πράξη έχουμε δει δεν εμπλουτίζονται ιδιαίτερα. Ανάλογα με τη ποια νεοπλασία είναι, μη σας ξεγελάει, ψάξτε τους καλά, ρυθμίστε τα παράθυρά σας να τους βρείτε. Γιατί μπορεί να μην έχετε ούτε αυτή τη λεφθενοπάθεια εδώ. Αυτή είναι η άλλη κατηγορία, τη διάχυτη πάχυση. Βλέπετε σαν μια κουβέρτα έχει πιάσει όλα τα τυχόματα του πεζοκότα. Ξαναλέω ότι είναι κυρίως η πεζοκότας πλευρητικός. Τυχωματικό αυτό που προσβάλλεται από τα περικυρικά κύτταρα. Είναι μια. Δεν βλέπουμε ούτε όζους όπως βλέπαμε στην άλλη, δεν βλέπουμε διακριτά πράγματα, μόνο μια διάχυτη πάχυση. Και η άλλη κατηγορία είναι η οζώδης πάχυση. Αυτό βλέπετε όζους, μια κουβέρτα γεμάτο όζους μαξιλαράκια που λέμε εμείς, με μεταστάσει και στο είπα. Εδώ είναι προφανώς και η κακοήθηση πλευρή του. Και φαίνεται και πολλές φορές η κακοήθηση στην εξεργασία. Όπως σε αυτήν την περίπτωση που είχαμε ένα λέμφωμα. Του πισπερτονέου, του παραρτικού χώρου. Εδώ είναι και μετά από θεραπεία, να φανταστείτε αυτό. Έχει υποχωρήσει η μάζα, αλλά έχει διηθεί στον πεζοκότα και έχει κάνει αυτή την κακοήθη πνευματική συλλογή. Πώς τις αντιμετωπίζουμε αυτές τις κακοήθεις συλλογές, γιατί να σας πω ότι η πρόγνωση και τη δευτεροπαθού εξαρτάται ακύριως με θεραπεία τη πρωτοπαθού αιστεία, αλλά έτσι και αλλιώς το στάδιο είναι τόσο μεγάλο που η πρόγνωση είναι πάρα πολύ κακή, επειδή η παρουσία πλευρητικής, κακοήθησης πλευρητικής συλλογής είναι πολύ βαρύτητες πρόγνωσης σημείων. Το μεσοθυλίωμα επίσης είναι μια κατάσταση πρωτοπαθής του πατουσού όγκου, μοιάζει πάρα πολύ με όλες αυτές που είδατε προηγουμένως, εκτός από το ένα γεγονός που μπαίνει και μέσα στις μεσολόγιες σχισμές πιο συχνά από τις άλλες. Όλες μπαίνουν, αλλά το μεσοθυλίωμα αρκετά πιο συχνά. Μοιάζει περισσότερο και με τις οζώδεις, αλλά κυρίως με την διάχυτη πάχυση. Αντιμετωπίζονται κυρίως με το παθέτηση παροχετευτικών σωλήνων. Συνήθως είναι σωλήνες που θα μείνουν πολύ καιρό. Έχουν και ένα μπαλονάκι στην άκρη. Είναι σιλικόνη, είναι μαλακή, δεν είναι μπιλάου, δηλαδή μεγάλη και τραυματική. Και παροχετεύουν, μπορεί και ο ίδιος ο άνθρωπος, ο νεοπλασματικός, να ανοίγει τον κάνδυλά του και να βγάζει το υγρό του και να παροχετεύει όποτε χρειάζεται. Καμιά φορά συνοδεύονται και με μετρητές πίεση πνευματικού υγρού για να ξέρει πότε το αδειάζει να μαζευτεί πάρα πολύ. Προσπάθειες γίνονται πάντα για πλευρόδεση και κύριο λοιπόν το τάλκ. Αυτές οι μπάλες ασβεστίου που βλέπετε και που κάθεσε την πεζοκότα και αυτή ήταν ένα αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα που υποτροπίασε. Έκανε τις πνευματικές συλλογές, επιμολύθηκαν και έγιναν εμπίημα, βλέπετε εδώ, με επίπεδα και παρόλα αυτά προσπαθούμε να το σταματήσουμε. Ο αλγόριθμος είναι: κάνουμε πρώτα πλευρόδεση, χημική πλευρόδεση με τάλκι με άλλες ουσίες, κυρίως με τάλκι που βλέπουμε και στο νοσοκομείο μας, και αν δεν αποδώσει και αυξάνει το πρωτοδικό χώρο, πάμε στη μόνιμη παροχέτηση. Είναι key points, αυτά τα κρατάμε, γιατί δεν έχει νόημα να επεκταθούμε πιο βαθιά. Με αυτά λοιπόν τα κακά νέα, σας παραδίδω στα χέρια της κυρίας Εκταλόγλου, η οποία νομίζω θα μας γοητεύσει. Με τα περιστατικά τα οποία εμάς μας βοήθησαν, μας προβλημάτισαν και μάθαμε από τις επιτυχίες μας και από τα λάθη μας. Έτσι δεν είναι, Ελένη? Έτσι. Έτσι.
Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Ονομάζομαι Τζακίρ Μπαλόγλου Ελένη, είμαι ειδικευόμενη ακτινολογία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και μαζί θα δούμε κάποια περιστατικά με βλάβηση πεζοκότα. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο περιστατικό, το οποίο αφορά άνδρα ασθενή 42 ετών, ο οποίος διακομίστη στο νοσοκομείο μας από το νοσοκομείο Πολυγύρου όπου νοσηλευόταν, λόγω πλευροδυνίας δεξιά, προοδευτικά επιδεινούμενης δύσπνοιας αρχόμενης από 3 εβδομάδων, δεκατικής πυρετικής κίνησης και αδυναμίας καταβολής. Από το ατομικό ιστορικό αναφέρεται χρήση ειδικής κάναβης, όχι όμως χρήση ενδοφυλέβιων ουσιών, και ο ασθενής ήταν ενεργός καπνιστής πάνω από 20 πακίερ. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ταχυκαρδία, υποξυγονεμία ήπια, η οποία επιβεβαιώθηκε από το αέριο αίματος, δεκατική πυρετική κίνηση, ελαττωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα στο δεξί μέσο και κάτω πνευμονικό πεδίο, καθώς επίσης και κακή υγιεινή οδόντων και ούλων, ενώ η λοιπή κλινική εξέταση ήταν φυσιολογική. Από τον εργαστηριακό έλεγχο παρατηρήθηκαν αυξημένη δείκτη φλεγμονή, λευκοκυτάρωση με πολυμορφοποιημικό τύπο, αρκετά υψηλή τιμή τη ΕΑΡΠΕ με φυσιολογική προκαλυστονή. Οπότε ο ασθενής έκανε μια ακτινογραφία θώρακος, φάς και δεξιά προφίλ, στην οποία βλέπουμε αρχικά έναν ευμεγέθη κυλωτικό σχηματισμό με υγραερικό επίπεδο, ο οποίος μας δίνει την εντύπωση ότι σχηματίζει οξία γωνία με το θωρακικό τείχομα. Στην προφυλακτινογραφία βλέπουμε σε παρακείμενη θέση έναν έτερο επίσης κυλωτικό σχηματισμό με υγραερικό επίπεδο μικρότερου μεγέθους. Βλέπουμε επίσης ένα ακτινοσκληρό σχηματισμό σωληνωτού σχήματος που φαίνεται να συμπίπτει με την ανατομική θέση της μύσνος μεσολοβίου δεξιά. Και τέλος βλέπουμε άλλον ένα σχηματισμό με υγραερικό επίπεδο, ακτινοσκληρό, στο δεξιό κάτω του πνευμονικού πεδίου, δημιουργεί σημείο σιλουέτας με το ημιδιάφραγμα, την πλευροδιαφραγματική γωνία και το καρδιακό χείλος. Μέσα σε αυτό το σχηματισμό διακρίνονται κάποιες ακτινοδιαπλαστικές περιοχές, οι οποίες θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε συλλογές αέρα. Και τέλος αυτή η βλάβη σχηματίζει αμβλή αγωνία, λέμε, με το θωρακικό τείχομα. Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω που είπαμε, ποια πιστεύετε ότι είναι η πιο πιθανή διάγνωση? Το πνευμονικό απόστημα, η πνευμονική μάζα με τήξη, επιπλεγμένη πλευρητική συλλογή, εμπίημα ή πεζοκότα ή πνευμονικό απόστημα με συνοδό εμπίημα ή πεζοκότα? Έχετε 5 δευτερόλεπτα να το σκεφτείτε. Όποιος θέλει μπορεί να πει μια γνώμη. Όποιος θέλει, ναι, εννοείται να σχολιάσει. Είναι για να γίνεται παιχνίδι. Όχι, δεν έχουμε πόλη για το κοινό, δυστυχώς. Γνώμη, κάποιος. Εγώ θα έλεγα πνευμονικό απόστημα, ας πούμε. Πνευμονικό απόστημα, θα λέγατε. Πολύ ωραία. Εμείς υποθέσαμε αρχικά ότι πρόκειται για ένα πνευμονικό απόστημα με συνοδό εμπίημα. Και αυτό γιατί? Γιατί, όπως προείπα, η πρώτη βλάβη, η μεγάλη αυτή, μας έδινε την εντύπωση ότι κάνει οξία γωνία με το θωρακικό τείχομα, άρα είναι ενδοπνευμονικής προέλευσης, ενώ η άλλη βλάβη, η μεγάλη, κάνει αμβλή αγωνία με το θωρακικό τείχομα, έχει υγραερικό επίπεδο και φυσαλίδης αέρα μέσα, οπότε πιθανόν είναι εξωπνευμονικής προέλευσης και αφορά ένα εμπίημα. Τώρα, για τα υπόλοιπα, οκ, okay, είπαμε γιατί δεν είναι πνευμονικό απόστημα ή μόνο εμπίημα. Γιατί δεν είναι μάζα? Γιατί το τείχομα της βλάβης βλέπουμε ότι είναι σχετικά λεπτό, ομαλό, σαφές. Συνήθως μια μάζα η οποία είναι με νέκρος έχει πολύ πιο παχύ και ανώμαλο τείχομα. Οπότε λοιπόν, στο πλαίσιο της διερεύνησης αυτής της πλευρητικής συλλογής, ο ασθενής έκανε αξονική τομογραφία θώρακος πριν και μετά ενδοπλεύριο και αγραφικό. Και βλέπουμε λοιπόν από τις κατώτερες τομές της εξέτασης ότι έχουμε μια μεγάλη υποπνευμονική πλευρητική συλλογή με υγραερικό επίπεδο, με πολλές φυσαλίδες αέρα και κυρίως με πάχυνση και εμπλουτισμό των πετάλων του πεζοκότα, το γνωστό split pleura sign που αντιστοιχεί στο σημείο διαχωρισμού των 2 πετάλων. Έχουμε δηλαδή όλα τα ευρήματα ενδεικτικά εμπίηματος και μια περικαρδιακή συλλογή. Τι γίνεται όμως με τις υπόλοιπες κυλωτικές βλάβες που βλέπαμε? Διαπιστώνουμε λοιπόν σε ανώτερες τομές ότι όλες αυτές οι κυλωτικές βλάβες, μεγάλη και μικρή, επικοινωνούν μεταξύ τους και συνέχονται με συλλογή η οποία είναι εγκιστομένη μέσα στην μύσνο μεσολόβιο σχισμή. Προσέξτε επίσης την πάχυνση και τον εμπλουτισμό των πετάλων του πεζοκότα μέσα στην μύσνο μεσολόβιο. Αναθεωρήσαμε λοιπόν και εμείς την άποψή μας περί πνευμονικού αποστήματος. Δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει πνευμονικό απόστημα και αποδώσαμε όλα τα παραπάνω ευρήματα σε ένα εμπίημα με εγκίστοση και διαμερισματοποίηση μέσα στην μύσνο μεσολόβιο σχισμή.
Ταυτόχρονα, από το πνευμονικό παρένχημα διαπιστώθηκε πύκνωση με αεροβροχόγραμμα, οπότε όλα αυτά σε συνδυασμό μπορούμε να προτείνουμε και εμείς μια πιθανή διάγνωση. Μπορούμε να αποκλείσουμε απεικονιστικά πολλές διαγνώσεις εμπείρηματος, αλλά μπορούμε να προτείνουμε κιόλας σε συσχέτιση και με το ιστορικό ότι μάλλον πρόκειται για μια ατελώς θεραπευτήσα πνευμονία με παραπνευμονική συλλογή και τελικά σχηματισμό εμπείρηματος. Θυμηθείτε ότι ο ασθενής νοσηλευόταν προηγουμένως ήδη σε άλλο νοσοκομείο που ελάμβανε αντιβιωτική αγωγή. Πράγματι, από την διαγνωστική παρακέντηση επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για ένα εμπείρημα. Η καλλιέργεια ήταν αρνητική, οπότε ο ασθενής έλαβε εμπειρική αντιβιωτική αγωγή. Ο λοιπός ανοσολογικός έλεγχος ήταν φυσιολογικός. Τοποθετήθηκε από την πρώτη κιόλας μέρα ευρύστορα κοσολίνας για την παροχέτευση του εμπείρηματος, ο οποίος βέβαια αφαιρέθηκε την πέμπτη μέρα λόγω χαμηλής παραγωγής. Η βροχοσκόπηση επιβεβαίωσε την ύπαρξη φλεγμονής στον δεξιάνο λοβό με ηδηματώδη εξέρυθρο και ηδηματώδη και εξέρυθρο πλινογόνο με άφθονες παχύρευστες σε κρίσεις, ενώ ο έλεγχος από το βροχοκυψελιδικό έκλημα ήταν επίσης αρνητικός. Εδώ έχουμε μια συγκριτική ακτινογραφία μετά από μακρά νοσηλεία. Στην ίση χρειάστηκε πολλές μέρες να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο μας. Βλέπουμε μια σχετική βελτίωση της ακτινολογικής εικόνας, με παραμονή ωστόσο εννοείται εγκυστομένη συλλογή επί της μύσνος μισολοβίου και όχι μόνο. Οπότε τελικά, βέβαια, επειδή είχε πολύ καλή κλινικο-εργαστηριακή βελτίωση, ο ασθενής πήρε εξιτήριο με οδηγία να συνεχίσει για μακρόχρονικό διάστημα την αντιβιωτική αγωγή ή να επανεξεταστεί από τους πνευμονολόγους μας και να κάνει ένα πανέλεγχο με αξονική. Και προχωράμε. Αυτές οι μέρες νοσηλείας είναι συχνές σε τέτοιες καταστάσεις? Ναι, γενικά χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα οι νοσηλείες αυτές και συνήθως μπορεί να μην πάνε και πολύ καλά επίσης. Είναι αυτές το 20%, είπαμε. Ναι. Προχωράμε λοιπόν με το δεύτερο περιστατικό, το οποίο αφορά γυναίκα στην 79 ετών, η οποία προσήλθε στο νοσοκομείο μας λόγω εμπειρέτου, επιγαστραλγίας, πλευροδυνίας δεξιά και προοδευτικά επιδεινούμενης δύσμιας. Από το ατομικό ιστορικό αναφέρεται χολακιοκαρκίνωμα κλάτσκι τύπου 3Β, χειρουργηθέν πρώτη αιτίας με αστερή λοβεκτομή, χολοπιστεκτομή και χολοπεπτική αναστόμωση, που όμως δυστυχώς μεταχειρητικά οι ασθενείς παρουσίασαν πολλαπλά επεισόδια χολαγκίτιδας για τα οποία χρειάστηκε επανειλημμένες νοσηλείες και τελικά τοποθετήθηκε ένα στέντ στον δεξιό υπατικό πόρ. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ταχυκαρδία, υποξυγονεμία, επίρετο, ελαττωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα σε ολόκληρο τον δεξιό πνεύμονα, ενώ από την εξέταση της κοιλιάς, παρόλο που ήταν μαλακή και ευπίεστη, υπήρχε μια ευαισθησία στην εντοβάθμιση λάφυση στο δεξιό υποχόνδριο. Από τον εργαστηριακό έλεγχο παρατηρήθηκε σημαντική λευκοκυτάρωση με πολυμορφή πυρηνικό τύπο, αυξημένη σε αρπέ και αρκετά υψηλή τιμή της προκαλιστονίνης, ευρήματα δηλαδή ενδεικτικά βακτηριακής λίμωξης. Αυτή είναι η ακτινογραφία της κυρίας σε ύπτια θέση. Παρατηρούμε αυξημένη ακτινοσκερότητα σε ολόκληρο το δεξιό ημιθωράκιο, έβριμα ενδεικτικό πλευρωτικής συλλογής σε ύπτια θέση. Έχουμε επίσης αυξημένη ακτινοσκερότητα και στο δεξιό κάτω πνευμονικό πεδίο με ασυποποίηση της πλευροδιαφραγματικής γωνίας. Παρατηρούμε ότι αυτή η ακτινοσκερότητα φαίνεται να επεκτείνεται κεφαλικά κατά μήκος του πλάγιου πλευρικού και του κορυφαίου πεζοκότα, ευρήματα επίσης ενδεικτικά πλευρητικής συλλογής, ενώ τέλος έχουμε σημείο αεροβροχογράμματος με συμπλησιασμό των βρόγχων, μια μετατόπιση προς τη μέση γραμμή του δεξιού στελεχαίου βρόγχου και ανύψωση του δεξιού ημιδιαφράγματος, ευρήματα ενδεικτικά τελεκτασίας. Έγινε λοιπόν αξονική τομογραφία στο πλαίσιο της διερεύνησης εννοείται της πλευρητικής συλλογής, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ. Τέλεια. Και θέλετε να την ξαναδείτε ή πάμε σε εικόνες ενδιαφέροντος? Επιβεβαιώνονται τελικά τα βήματα της εκτινογραφίας τώρα, όπως τα είπαμε, όλα? Γιατί εγώ είπα 80%. Εδώ 100%. Η ακτινογραφία θόρακος τα είδε όλα. Απλά δεν είδε τη χωροθέτηση όλων αυτών των καταστάσεων που έχει σημασία. Τα περιγράφηματα τα βλέπει όλα. Την ακτινογραφία ήταν ήπια. Η κυρία ήταν, δεν ήταν. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη πλευρωτική συλλογή δεξιά, όπως βλέπετε, με απεικονιστικούς χαρακτήρες εγκύστωσης. Πλήρη συμπιεστική ατελεκτασία του δεξιού μέσου και κάτω λοφού και δεν παρατηρήθηκαν άλλα αξιόλογα ευρήματα από το πνευμονικό παρένχημα. Έχουμε λοιπόν αρχικά, λέμε, ευρήματα ενδεικτικά μιας επιπλεγμένης πλευρωτικής συλλογής μεγάλης με εγκυστώσεις.
Αν ρίξουμε όμως μια πιο προσεκτική ματιά, θα δούμε ότι μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού παρατηρείται ένας εμπλουτισμός του υπεζοκότα. Αυτό είναι ένα σημείο που δεν πρέπει να αγνοήσουμε. Αντιθέτως, πρέπει να το τονίσουμε. Είναι πολύ ευαίσθητο σημείο και πρέπει να προτείνουμε ότι αυτό μάλλον πρόκειται για εμπίημα. Ότι είναι δηλαδή πιο σοβαρά τα πράγματα. Από τις κατώτερες τομές της εξέτασης επίσης θα παρατηρήσετε μια μεγάλη υπόπυκνη βλάβη που μετά το σκιαγραφικό φαίνεται να έχει τείχωμα και παχιά εσωτερικά εμπλουτιζόμενα διαφραγμάτια. Έχουμε δηλαδή ευρήματα ενδεικτικά αποστήματος. Και με τη βοήθεια και αυτής της στεφανιές ανασύνθεσης θέλω να μας πείτε τη γνώμη σας. Πού πιστεύετε ότι εντοπίζετε το απόστημα? Ενδοπνευμονικά, υποπνευμονικά, υποδιαφραγματικά ή ενδοεπατικά? Έχετε πάρει 5 δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν σε σχέση με το στεν που πήγε από τη χώρα από το Το στεν είχε αρκετό καιρό, δηλαδή μπορείς να... Μισό χρόνο. Ορίστε. Δεν οφείλεται σε κάποια παρέμβαση ή πανική. Θα σας πω, επειδή εμείς είχαμε στα χέρια μας την προηγούμενη εξωτερική αλήθεια είναι, η οποία ήταν περίπου 3 μήνες πριν, είχε ήδη τοποθετηθεί το στεν και ήδη είχε ξεκινήσει να σχηματίζεται αυτό το απόστημα. Γιατί μπορεί να είναι ένα ανέφυγη υποδείγμα να κάνει ένα απόστημα που δεν φύγει μετά από. Σωστά. Έχει, αυτό υποθέσαμε κι εμείς. Άρα λοιπόν και εμείς συμφωνούμε ότι είναι ενδοηπατικό, αν εννοείται αυτό, φαντάζομαι. Και απεικονιστικά με τη βοήθεια της στεφανιάς ανασύνθεσης, αυτό φαίνεται ότι πέραν το ότι εντοπίζεται σίγουρα κάτω του διαφράγματος, φαίνεται να εγκολπώνεται από το υπατικό παρέχημα και ταυτόχρονα έχουμε και το ιστορικό της κυρίας, είπαμε, της υποτροπιάζου στους κολαγκίτιδες, οπότε όλα αυτά ταιριάζουν. Πράγματι, όταν έγινε η παρακέντηση του πλευρητικού υγρού, διαπιστώθηκε ότι πρόκειτο για ένα εμπίημα. Η καλλιέργεια ήταν θετική για στρεπτόκοκο βίλιτανς, οπότε η ασθενής μπήκε σε αντιβιωτική αγωγή εμπειρικά και έπειτα βάση αντιπιογράμματος, τοποθετήθηκε και ευρύστατα ο σωλήνας για την παροχέτευση του εμπίηματος. Αλλά δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά για την άρρωστη και την τέταρτη μέρα κατέληξε λόγω συμπτικής καταπληξίας. Ανήκει δυστυχώς μάλλον σε αυτό το 20%. Ακριβώς. Οπότε προχωράμε με το τρίτο περιστατικό. Πόσο χρόνο ήταν, λέει η κυρία αυτή? 79. Κοιτάξτε τη διαφορά. Ο προηγούμενος ήταν ένας νεαρός άνθρωπος, επομένως δεν ήταν για το 20%. Και όντως ανταποκρίθηκε. Οι 79 και γενικώς οι στατιστικές δείχνουν ότι πάνω από 65 χρονών ηλικίες είναι πολύ high risk για να είναι στο 20% για μεγάλη θνητότητα. Αυτό το περιστατικό επίσης το βάλαμε και γιατί στην πρώτη περίπτωση είχαμε όλα τα κραυγαλαία, ας πούμε, απεικονιστικά ευρήματα ενός εμπίηματος. Στην δεύτερη περίπτωση, όχι τόσο θα έλεγε κανείς. Ο εμπλουτισμός όμως του πεζοκότα είναι ένα αίτημα που πρέπει να το προσέχουμε και πρέπει να προτείνουμε. Μπορεί να μην αποδειχθεί ότι ήταν εμπίημα, αλλά okay, να βγει μια επιπλεγμένη παραπνευμονική συλλογή. Αλλά πρέπει να το τονίσουμε ότι παρατηρείται αυτό, άρα υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να πρόκειται για ένα εμπίμα. Είναι πολύ ευαίσθητο σημείο, όχι 100% ειδικό. Οι οδηγίες όλες λένε, και εδώ πρέπει να σταθούμε ξανά, συνάδελφοι, ότι η αντιμετώπιση, δηλαδή το να φύγουμε από την αντιβιωτική αγωγή, έστω και τριπλή, και να πάμε στην παροχέτευση ή ακόμα και στη χειρουργική ή με βατς αποφλίωση του πνεύμα και να βγάλουμε όλες τις συνόδεις ταινίες και βελτιώνουν πάρα πολύ αυτή τη θνητότητα. Σημαίνει ότι ακόμα και επιπλεγμένη παραπνευματική συλλογή να δούμε, όταν βλέπουμε αυτό που έδειξε η κυρία Τζαμπαλόγλου, μικρές ενισχύσεις, καλύτερα να το δίνουμε σφραγίδα εμπειήματος και να γίνεται το alert της γρήγορης παρέμβασης. Άλλαξε πλέον το μονοπάτι που τόσα χρόνια ακολουθούσαν, δηλαδή θα κάνουμε πρώτα αντιβιωτική αγωγή, θα περάσουν 48 ώρες και αν δεν μπορούμε, μετά θα κάνουμε μια παροχέτηση και ούτω καθεξής. Τώρα οι τακτικές είναι φωνάζουμε κατευθείαν το θωρακοχειρουργό. Και από ό,τι ξέρω στο ΧΕΠΑ, έχετε θωρακοχειρουργή. Τώρα, πότε έρχονται οι θωρακοχειρουργοί? Σπάνια. Έτσι είναι σε όλη τη χώρα, αυτό συμβαίνει. Γιατί είναι λίγοι και έχουν και πολύ, πολύ busy. Ναι, κύριε Χατζηδάκη. Σε αυτά σας έχει ρωτήσει κάποιο υπέρκοψη και τώρα τα απευθύνει. Ωραία. Πολλές φορές δεν απαντήσει. Λέμε αν αναπαραγωγητεύσουμε μια μεγάλη συλλογή. Με τον υπέρκο βλέπουν πάρα πολλά διαφράγματα. Και τα οποία πρέπει να βάλει μια παρατήρηση, θα δει ότι τελικά το πειράζει ένα πρόσωπο. Και αυτή είναι η δυσκολία στην επαγγελματική προσέγγιση. Αλλά το συγκεκριμένο περιστατικό, το δεύτερο, και το πρώτο θα μπορούσε να προγραμματιστεί. Το δεύτερο, δεν ξέρω χρονικά πόσο χρόνο είχατε να το σκεφτείτε, ήταν παρέμβει πρώτα η χειρουργή. Επιτόπου ένα καθηγητή παρακέντευση στο ΙΠΑ.
Ναι, το είπα η Και άλλο ένα πάνω, αν δεν έχει προβάλει τα κλιμάκια. Και αν αυτό δεν έγινε και πέθανε μετά από 4 μέρες. Όχι, όχι, αυτά γίνανε από την πρώτη μέρα. Το τόνισε κιόλα ότι όντω, βεβαίω, ναι. Όχι, έπρεπε το στρατό. Ναι, στην πρώτη περίπτωση. Δεν έγινε μόνο φυσικά διαβέλεια. Όχι, έγινε, μπήκε βρύστορα κουσολίνα για την ακρίβεια και στα δύο. Ούτε καν πλούρο κάτι. Στο ΥΠΑΡ. Όχι, στο ΥΠΑΡ δεν έγινε κάποια παρέμβαση. Στο ΥΠΑΡ το ξέρετε, μπορεί να ήταν καταλυτική σημασία για την άρρωστη. Στην πληροφορική συλλογή μπήκε ο φορκουσολίνα. Το ΥΠΑΡ έμεινε σε δεύτερη μοίρα. Στο ΥΠΑΡ θα το φάνηκε. Για να πω κάποια φρέσκα νέα, ότι εμεί στην Γενική Εφημερία κάνουμε κατευθείαν παροχέτηση. Χθες ήμουν όλο το βράδυ στην εφημερία με τον ειδικευόμενο, έκανε κατευθείαν παροχέτηση υπατικού αποστήματος. Έτσι. Χωρίς καθυστέρηση. Αλλά εδώ είναι τα διδάγματα που είπαμε. Δώστε το alert σε ένα εκνολόγιο. Αν θα βάλετε ή όχι θαρακοσύνη, όχι. Η τακτική είναι φοράτε το χέρι τον θαρακοχειρουργό, κάνει VATS, βγάζει ό,τι μπορεί με το VATS για να ενοποιήσει του χώρου όπω είπατε πολύ σωστά και μετά βάζει και παροχέτηση ευρεία. Αυτό είναι το μοντέλο το σημερινό. Και μάλιστα σας είπα από το 48 ώρα κιόλας. Δεν περιμένουμε να δούμε βελτίωση από την πολυστική. Επίσης, να πούμε ότι η παρακολούθηση αυτών των πραγμάτων γίνεται όχι με τα κλινικά σημεία. Μπορεί να υποχωρήσουν πολύ γρήγορα τα κλινικά σημεία, να πέσει ο πυρετός, να πέσουν όλα. Εμείς να νομίζουμε ότι πέρασε, να κόψουμε αντιβιώσεις. Πρέπει να γίνει κυρίως έλεγχο ότι το φλεμονωδόν markers, προσέχασε τον ήλιο και απεικόνηση. Μια απεικόνηση, έστω και με απλή εκτογραφία θώρακος που δείχνει ότι δεν έχει βελτίωση, είναι πάλι red alert για τους φλεμολόγους και τους χειρούς θώρακους. Πάμε στο τελευταίο. Ναι, το τελευταίο περιστατικό αφορά γυναίκα στενή 52 ετών, η οποία προσήλθε στο νοσοκομείο μας λόγω προοδευτικά επιδεινούμενης δύσπνοιας στην κόπωση, αρκόμενης από περίπου ενός μηνός. Είχε προσκομίσει μαζί της εξετάσεις αίματος και απλή ακτινογραφία θώρακος από εξωτερικό έλεγχο που έκανε, όπως στην ακτινογραφία αναδείχθηκε μεγάλη πληβητική συλλογή αριστερά. Από το ατομικό ιστορικό, η ασθενή ήταν ενεργή καπνίστρια, περίπου 25 πατγίερ, χωρίς λοιπόν ιστορικό. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε λατωμένο αναπνευστικό ψήρισμα σε ολόκληρο τον αριστερό πνεύμονα, ενώ κατά τα άλλα η ασθενή ήταν απείρητη, αιμοδυναμικά σταθερή, χωρίς αναπνευστική ανυπάρκεια και σε πολύ καλή γενική κατάσταση. Έγινε οπότε εκενωτική παρακαίνιση της μεγάλης πληπτικής συλλογής και διαπιστώθηκε ότι μακροσκοπικά αρχικά το υγρό ήταν θολερό και σκοτεινόχρο και από τη γενική είχε εξυντροματικούς χαρακτήρισμα στέρι, δηλαδή σε αυτήν την κατηγορία μπύρα, στην κατηγορία 4, η καλλιέργεια ήταν αρνητική και προχωρήσαμε σε αξονική στο πλαίσιο διερεύνηση της πληπτικής συλλογής. Για ποιο λόγο προχώρησαμε σε αξονική, μπορεί να μας πει κάποιος. Με βάση μόνο τη χρειά του πνευματικού υγρού. Ελένη. Ναι, εννοείται. Βέβαια, σε όλες τις περιπτώσεις, gold standard method για την διερεύνηση μια πνευματική συλλογή επιπλεγμένη είναι η αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό. Ούτε καν χωρίς τη βάση, χωρίς το σκιαγραφικό. Οπότε, πόσο δε μάλλον όταν από την παρακέντηση προκύπτει ένα σκοτεινόχρο υγρό, το οποίο έχει σίγουρα προσμίξει αίματος μέσα, τα ευρήματα αυτά είναι πολύ υπέρ κακοήθειας. Ακόμα και αν ο κυταρολογικός έλεγχος βγει αρνητικός, εμείς είμαστε πάρα πολύ υποψιασμένοι ότι εδώ μάλλον έχουμε να κάνουμε μια κακοήθεια. Επιπλέον, θέλω να ρωτήσω εδώ, δεν το έβαλα, αλλά ήταν απαραίτητο να γίνει εκενωτική παρακέντηση πριν κάνουμε την απεικόνηση. Αν ξέρει κάποιος. Ένα ερώτημα. Χρειάζεται. Μήπως δεν πρέπει να γίνεται κοινωνική παρακέντηση ή όλο να μην γίνει. Χρειάζεται, είναι απαραίτητο, δεν μας πειράζει. Για την ακρίβεια, η συλλογή για τις βλάβες του πεζοκότα μας βοηθά. Δεν χρειάζεται να γίνει κοινωνική παρακέντηση. Αν ανοίξουν τα δύο πεταλάκια καλά, γιατί υπάρχει μια μικρή ποσότητα συλλογής, μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε ακόμα και μικροόζους που δεν επιπτύζονται καλά. Οπότε δεν είναι απαραίτητο για εμάς την απεικόνηση να γίνει κοινωνική παρακέντηση. Αντιθέτως, μπορεί να λειτουργήσει και βοηθητικά για εμάς. Εκκαιρετική είναι πάνω από ένα λίτρο να βγει, έτσι. Λοιπόν, κάποιες εικόνες ενδιαφέροντος λοιπόν. Παρατηρήθηκε διάχυτη κυκλοτερής οζόδης πάχυνση, οζόδης, πάχυνση του πεζοκότα αριστερά με κατατόπους εγκυστομένη πληβητική συλλογή, παγίδευση ολόκληρου του αριστερού πνεύμονα με ελάττωση του όγκου του αριστερού ημιθωρακίου.
Προσέξτε επίσης την επέκταση της πάχυνσης, της οζόδους μάλλον πάχυνσης, της μείζωνος μεσολοβίου σχισμής. Δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα από το πνευμονικό παρένθημα, δεν σας τα έβαλε εδώ, πιστέψτε με. Και προσέξτε επίσης μια λεπτομέρεια που κάνει σημαντική διαφορά όμως. Έχουμε αύξηση του εξωπεζοκοτικού λίπους, με ταυτόχρονα αύξηση της πυκνότητάς του και παρουσία όζων σε αυτό, και ταυτόχρονα έχουμε παρουσία εμπλουτιζόμενου ιστού στα μαλακά μόρια του θρακικού τυχώματος σύστοιχα της βλάβης. Οπότε λοιπόν, με βάση όλα αυτά που είπαμε, ποια πιστεύετε ότι είναι πάλι πιο πιθανή διάγνωση? Μεταστατική νόσο στην πεζοκότα, υνοθόρακας, διάχυτο μεσοτηλίωμα ή θυματιώδης πλευρίτιδα? Το τρία λέτε. Μόνο. Τρία. Άλλος. Κλείνουμε στο τρία. Κάποιος άλλος. Η θυματιώδης πλευρίτιδα σας θυμίζω ότι κάνει αυτή την παχιά κουβέρτα επίσης και με πασβεστώσεις όμως. Ναι. Εντάξει, είναι υπασβεστώσεις. Και ο υνοθόρακας, που σας έδειξα και εγώ το παράδειγμα στην ομιλία μου. Πολύ σωστά λοιπόν. Και εμείς υποθέσαμε ότι πρόκειται μάλλον για ένα διάχυτο μεσοθυλίωμα. Και αυτό γιατί είναι τόσο διάχυτη η επάχυνση του πεζοκότα. Είναι οζόδης. Συμμετέχει ο μεσοθωρακικός πεζοκότης. Συμμετέχουν οι μεσολόβιες σχισμές. Δεν έχουμε υπασβεστώσεις. Όλα αυτά συνηγορούν μάλλον πρωτίστως με διάχυτο μεσοθυλίωμα. Όπως είπε και ο κύριος Δαγκηλέλης, τόσο στη θυματιώδη πλευρίτιδα, αρχικά, okay, θα έπρεπε να έχουμε και ένα ιστορικό θυματίωση σε επαναλαμβανόμενες πλευρητικές συλλογές, επασβεστώσεις συχνά. Στο μεσοθυλίωμα δεν έχουμε συχνά επασβεστώσεις. Το ίδιο και στον υνοθόρακα θα έπρεπε να έχουμε επασβεστώσεις και ένα ιστορικό που να ταιριάζει. Ένα προηγούμενο εμπίημα, μια αιμορραγία, επίσης ένα αιμοθόρακα. Και τέλος, η μεταστατική νόσος, okay, θα μπορούσε, αλλά συνήθως δεν κάνει τόσο διάχυτη συμμετοχή του πεζοκότα, συνήθως είναι πιο περιορισμένη. Πράγματι, λοιπόν, από τον κυταρολογικό έλεγχο, παραδόξου, ενώ πολύ συχνά βγαίνει αρνητικός ο κυταρολογικός έλεγχος, και άρα λοιπόν ποτέ δεν σταματάμε μόνο με τον κυταρολογικό έλεγχο. Μπορεί να μας πεις ένα ποσοστό, πώς συχνά βγαίνει αρνητικός? Ναι, δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς το ποσοστό, δεν θέλω να πω ψέματα, αλλά είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό. 45%. Που σημαίνει ότι ποτέ δεν σταματάμε όταν υπάρχει υπόνοια, δηλαδή δεν σταματάμε στο κυταρολογικό έλεγχο, ούτε ακόμα και αν βγει θετικός ο κυταρολογικός έλεγχος, όπως και εδώ. Διαπιστώθηκαν ευρήματα συμβατά με διάχυτο μεσοθυλίωμα υψηλού βαθμού κακοήθειας, οπότε προχωρήσαμε σε βιοψία πεζοκότυπο αξονική καθοδήγηση και ιστολογικά επίσης επιβεβαιώθηκε και ανοσοϊστοχημικά ότι πρόκειται για ένα κακοήθειες μεσοθυλίωμα επιθυλοειδούς τύπου. Και λόγω της πολύ υψηλής συσχέτισης, περίπου στο 80% του μεσοθυλιώματος με την έκθεση με την άσβεστος related disease, πήραν οι πνευμονολόγοι μας ένα πιο εξονιχιστικό ιστορικό και πράγματι διαπιστώθηκε που είσαι ότι η άρρωστη δυστυχώς από την παιδική της ηλικία και μετέπειτα εργαζόταν για πάρα πολλά χρόνια σε μια εργοστασιακή περιοχή της Βουλγαρίας όπου χρησιμοποιούσαν κατά κόρον αμύαντο στις περισσότερες κατασκευές. Οπότε λοιπόν μπήκε στην κατάλληλη αντινεοπλασματική αγωγή, αλλά δυστυχώς στην πορεία στον επανέλικο παρουσίασε πρόοδο νόσου, που είναι και ένα πολύ συχνό φαινόμενο για αυτούς τους ασθενείς. Οπότε πριν από λίγο καιρό ξεκίνησε ανοσοθεραπεία. Και αυτά από μένα, μετά τα μακάβρια. Να θυμηθούμε ότι μένουμε μόλις 12 μέρες για τα Χριστούγεννα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απολογούμε λίγα, έχασα τα πρώτα 9 λεπτά γιατί είχε μια εκτροφιά μας στην διοίκηση. Αλλά απολαύσαμε πολύ καλό, ένα πολύ μεταξωτικό μάθος και από τον κύριο Βαγγελέλη, που είναι γνωστό ότι είναι καλός δάσκαλος και η προσέγγιση του έχει ενδιαφέρον γιατί είναι βαθιά κλινική. Άρα, μιμείτε τα κλινικά διλήμματα και τις δυσκολίες. Δεν μας μεταφέρει απλώς την πληροφορία του βιβλίου, μας μεταφέρει τον τρόπο σκέψης. Και σε αυτό τον ευχαριστούμε γιατί είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Άλλωστε, είναι άνθρωπος που αποδέχεται τις προκλήσεις. Σαν κλινικός γιατρός, έχει την επιθυμία να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της ειδικότητάς μας, που ευτυχώς έχει πάρα πολλές. Ασφαλώς, ο νοσοκόμος του Παναγιώτη έχει μια μεγάλη παράδοση στην μεταφόρα. Και στην ίδια γραμμή ήταν και η δική σας παρουσίαση, τα περιστατικά, τα οποία πραγματικά είχαν διλήμματα της καθημερινότητας, τα οποία κανείς πρέπει να τα αναλύσει. Και ο τρόπος που αναλύουμε, ο τρόπος που χτίζουμε το σενάριο, την ιστορία που μας λέει η εξέταση, γιατί κάθε εκτινοβολική εξέταση λέει μια ιστορία, συνδυάζονται βέβαια και όλα τα υπόλοιπα γεγονότα, μας βοηθάνε σε αυτό που φαίνεται στην αρχή δύσκολο, πολύπλοκο, να το αναλύσεις.
και το πάρουν βήματα, στο τέλος φαίνεται απλό. Να ρωτήσεις και εσύ ποτέ το δείξω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Ήταν εξαιρετικά διδακτική η παρουσία και ωφέλιμη πάρα πολύ για μας. Ασφαλώς, όποιος θέλει να ρωτήσει είτε από το προεκλήφιο συναδέλφου που είναι συνεδεμένοι, είτε από τους παρόντες, ας το κάνει. Εγώ να ρωτήσω λίγο τον κ. Βαγγελέλη, πόσο αυστηρά θέλει και θα συνιστούσε να χρησιμοποιούμε την ορολογία ή πόσο χαλαρά, δηλαδή πνευματικές, υπεσοκοτικές, παρακτηριακομικές συλλογές, αυστηρή, αυστηρός διαχωρισμός ή ελεύθερη χρήση των όρων. Όχι. Το πρώτο. Το πρώτο, γιατί αυτό ταιριάζει με ότι θυμάμαι πριν πόσα χρόνια για καθηγητά, που είχε την ομιλία με τον Καρατή Τιδάκη και μας έμεινε από τότε, με τα World of Necrosis και όλες αυτές τις κατηγορίες συλλογές συλλογών και βαθμολογήσεις κιόλας, γιατί αυτές εκλείουν την κλινική παρέμβαση. Είπα πολλές φορές ότι αν είμαστε σαφείς και το γράψουμε στο χαρτί μας, οι συνάδελφοί μας δεν θα τα ψηφίσουν. Θα κάνουν σαν υπέργο πιθανόν. Θα να βρουν λόγους να πάρουν καλύτερο προεκλητικό εγώ αν δεν πήρανε την πρώτη φορά. Αλλά σίγουρα δεν θα μείνουν εκεί. Και κυρίως θα χτυπήσουν το τελικό του τηλέφωνο και θα πάρουν το χειρουργό θόρακο να έρθει να το δει και να αρχίσει να το πανδιαβάτσει. Ειδικά στις λοιμώξεις χρειάζεται πολύ γρήγορη παρέμβαση. Βλέπουμε μια πνευματική συλλογή λοιπόν, το κλινικό σενάριο. Αυτά είναι περιστατικά, θα έλεγα, του πραγματικού κόσμου. Που δείχνουν πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Τέτοια έχουμε πάρα πολλά. Καθόμαστε με τις ώρες από πάνω. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι και πώς εντοπίζει, όπως σωστά είπε η κυρία Ζαμπαλόγλου, το σημείο που θα τονίσουμε για να είμαστε κλινικά. Και όχι να πούμε, όπως λέμε οι τεχνολόγοι, υπέρπυκνα, υπόπυκνα, οζόντι, παραοζόντι και να το κλείσουμε το πόρισμά μας. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι ναι. Πολύ σαφής ορολογία, όπως ακριβώς την είπα, αυτή είναι που επικρατεί και η Fleischer Society αυτή λέει, αλλά και όλες οι εταιρείες ευρωπαϊκές και διεθνείς νεοπνευμονολογικές και θαρακοχειριές, αυτοί χρησιμοποιούν. Το δίδρομα, εξίδρομα, μια και είπατε, υπάρχει, γιατί είναι άλλη κατηγορία, με άλλες παραμέτρους χαρακτηρίζεται έτσι. Ενώ άλλες είναι οι παραμέτροι της βιοχημικές, άλλοι είναι οι ιστολογικοί παράμετροι και κάθε μία δίνει την κατάταξή της. Ειδικά στο μεσοθυλίωμα που αναφέρει τελευταίο η Ελένη Περιστατικό και είχα πει και εγώ κάποια λόγια, υπάρχει σαφής κατάταξη η οποία ανάλογα εκλεί το μονοπάτι τι θα κάνουμε. Δηλαδή, λέω το παράδειγμα, υπάρχει μεσοθυλίωμα με κακή έκρηξη του πνεύμονα. Mangular pulmonary effusion με πολύ κακή έκρηξη του πνεύμονα. Τελεκτασία, όπως είδατε σε αυτό το περιστατικό. Εκεί τι κάνουμε, προσπαθούμε να ελαττώσουμε, να αυξήσουμε άλλο το κόμπλιο του πνεύμονα, του θωρακικού του χώματος. Άρα πρώτα κάνουν παροχέτευση, μετά γρήγορα, αν η υποχέτευση αποτύχει, ξαναμαζεύεται γρήγορα talc και μετά να αποτύχει το talc μόνιμο καθετήρα. Είναι συγκεκριμένα, δεν παίζουν αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποια ερώτηση. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Το πρώτο περιστατικό έκανε τέλει την επαναληπτική αξονική. Όχι. Ήταν χρήστη ειδική κάναβη. Μετά από την όποια ενδιαφέρον μετά από την όποια αποκατάσταση ακτινολογική του εικόνα. Ναι, έχει δίκιο. Όχι. Είναι και αυτό μετά. Πόσο ένα άρρωστο θα είναι συνεπή στον επανελεγχό του, στο να ξαναέρθει να επανεξεταστεί, να κάνει ξανά απεικόνηση, εννοείται. Προφανώς εμείς υποθέσαμε ότι δεν θυμόμαστε ακριβώς τις μέρες που στο νοσοκομείο πολύ γύρω. Αλλά αυτό, επειδή ήμουνα τις μέρες πριν από το ακτινολογικό μας συνέδριο κάτω, τις ίδιες ακριβώς μέρες, σε 10 λεπτά απόσταση, ήταν το πανελλήνιο πνευμονολογικό συνέδριο. Εγώ το πρωινό το ένα το πέρασα στο πνευμονολογικό συνέδριο. Και επέτυχα σε μια πολύ καλή συνεδρία για την πνευμονολογία, για να είμαι τυχερός, όπου άρχισαν να τσακώνονται με την καλή έννοια του όρου οι πνευμονολόγοι, ο πνευμονολόγος της Αλεξανδρούπολης. Μπορεί να το θυμάστε, αλλά δεν σας λέω ποιος είναι. Με μία πνευμονολόγο του Δημοτήχου, που έλεγε ο ένας γη και εμείς και είπε ο Τσαλτσορμπούς, να μας σας στέλνετε γρήγορα γιατί θα φτάσουμε στο 20%. Και αυτή έλεγε, μας σας στέλνουμε, αλλά εσείς μας κάνετε κόξεις και δεν τα παίρνετε. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτός είναι ο πραγματικός κόσμος στον Εύρο και πιθανώς σε άλλα μέρη του κόσμου. Άρα, το χρήσιμο μήνυμα που πήγε αυτόν τον Τζακωμό είναι ότι πρέπει να πάει γρήγορα. Και όχι να μείνει σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο που δεν έχουν δυνατότητα παροχέτευσης σωστής, απεικόνησης σωστής, γνώσης των παθήσεων αυτών. Okay. Πολύ χρήσιμα μηνύματα. Κάποια ερώτηση, σχόλιο.
Πότε θα πρέπει να ζήνεται η αλήθεια είναι αυτή, ότι αν δεν δεις όμως κάποια βλάβη από τον ίδιο τον πεζοκότα που είπαμε ότι η κοινωνική παρακέντηση δεν θα σε βοηθήσει, γιατί δεν μπορεί να σου καλύψει και κάτι από τον πεζοκότα, ότι αν δεν διαπιστώσει κάτι τέτοιο, προφανώς θα πρέπει να γίνει ένα πανέλο. Να βγάλει κάποια άκρη στο ενδιάμεσο. Εντάξει, από τίποτα από πουθενά άλλο. Μία μεγάλη συλλογή που όντως θα εκτεθεί όλο το πνεύμα. Δεν έχει τι να πω. Ένα νευρό, κάτι με την βροχική επέκταση. Η μεσοφορική είναι τα γονοπάτια. Κάτι δεν είναι. Θα πρέπει να γίνει. Άρα, στο κάτω Συγγνώμη, λένε δεν κατάλαβα. Η συνέντευξη, εσύ εννοείς να ψάξουμε και να βρούμε την κακοήθεια από την οποία προέρχεται η κακοήθεια που είναι συλλογή ή την κακοήθεια που είναι στον υπεζοκότα. Όχι, όταν μπορεί να είναι στο μυαλό, αλλά όταν θα σκέφτεσαι. Να μην φαίνεται. Ωραία. Εκεί φαίνεται, πιστεύεις το μπορεί. Μπορεί να πει κάτι. Πες τι κάνουμε εμείς. Τι κάνουμε. Κάνουμε με σκεφτικό κάνουμε και εμπλουτίζει το πνεύμονα ο φυσιολογικός, ενώ είναι ο πλασής, δεν εμπλουτίζει στο πνεύμονα. Είναι πλασή του πνεύμονα, κάθε είναι πλασή του πνεύμονα, είτε πρόκειται για λεπιδή growth, αδενοκαρκίνωμα, μια άκρη του φάσματος, είτε για ένα επιδερμοειδές καρκίνωμα του πνεύμονα, είναι υποαγγιούμενο. Και τις βλέπουμε ωραιότατα σαν κάποιες μαύρες τρύπες μέσα στο πολύ ωραίο αγγιούμενο ατελεκτατικό συμπιεστικά πνεύμονα. Έτσι, το έχουμε πολλές φορές συναντήσει για την πράξη. Ναι. Το υγρό είναι φίλο στο αρτήμα. Σωστά. Υγρό είναι συγκεκριμένο. Εκτός και στην MRCP. Στην MRCP όχι. Σε σκυλότητες πάντως, σε σχήνει το ίδιο στην Παρτανική και τότε και στην Ευρωπαϊκή, υγρό και συγκεκριμένο είναι φίλο. Το αψάντο και μην νομίζω ότι έκανε μια περιμετρική παρεμβαίνηση αμέσω το τμήμα του πνεύμα που είναι το στην επόμενη μέρα του ο γιατρό. Δεν θα είναι. Επομένω, σε συμφέρει για την πρώτη, θα δει τουλάχιστον ξέρει καλά τι σημαίνει στον πνεύμα. Και προφανώ θα δει και με καλό σχεδιασμό και τι σημαίνει στο πνεύμα. Αν θέλει να ξεκαθαρίσει τι σημαίνει στον πνεύμα. Σε μια CTPA, α πούμε, που είναι πάρα πολλέ. Αν τύχει να φύγει τη CTPA σε ένα νεόπλαγμα που, πνεύμα που δεν το είχαν, δεν το ξέρανε. Και την κάνεις μόνο με στη φάση της TBA, δεν θα δεις τον όπλο. Πρέπει να περάσει η φάση στην μετά τα 60-70 δευτερόλεπτα για να πάρει ο πνεύμονας πλέον καλά. Και επίσης, αν κάποιος από τους εξειδικευόμενους στο ΧΕΠΑ θέλει να αυξήσει λίγο το αλέρτ πάνω στο θώρακα, μπορεί να ρυθμιστεί εδώ με τους καθηγητές, να έρχεται ένα διάστημα ενός-δύο μηνών. Οπότε έχουν πάρα προσεκτικά να. Αυτό που ήθελα να πω για το κλείσιμο, μάλλον ότι τελειώσαμε, ότι ήμουν στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αρκνολογίας του Θώρακα, στο ΕΣΤΙ, στο Βερολίνο. Η ίδια η Ρεμίζα Βδέν, όσοι την ξέρουν, είναι ο πατριάρχης του θώρακα της τεχνολογίας, έκανε μια ομιλία για το Lancaster Screening και ομολόγησε στο τέλος ότι παγκόσμια η ειδικιά της γνώσης για πανευρωπαϊκή επίπεδο δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι αρκνολόγοι του θώρακος. Άρα, και επειδή ήμουν ένας από αυτούς τους που συμπράξαμε και κάναμε τις εθνικές οδηγίες του πρόσφυγα πνευματικού ελέγχου για το καρκίνο πνεύμονα και τις καταθέσαμε στο Υπουργείο για να γίνει κάτι σαν το μαστό. Αναρωτιόμαστε, εμείς το στρώσαμε όλο το μονοπάτι πολύ ωραία, μέχρι κάθε λεπτομέρεια. Από τη στιγμή που από το Target Group μέχρι τι γίνεται αν βρεθεί ο καρκίνος. Αλλά δεν υπάρχουν θωρακικοί ακτινολόγοι και στην Ελλάδα. Γιατί για να στελεχωθούν αυτά τα Lancaster Screening Center, που καλύπτει το έλεγχο που το Υπουργείο δεχτεί να αρχίσει αυτό το πράγμα, τον προσωπικό έλεγχο, δεν έχουν. Πρέπει λοιπόν όσοι θέλετε, και μάλιστα συνδυασμό και με την καρδιά ίσως, να γίνετε καρδιοθωρακικοί ακτινολόγοι, γιατί και δουλειά θα υπάρχει στα Lancaster Screening Centers και στις καρδιές σας. Είναι ένα μήνυμα ακόμα αυτό. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά πλήση για όλους μας. Θέλουμε να σας έρθουν συχνά και να έχουμε τη συχνή επικοινωνία. Πρέπει να νοσοκομεία μέσα στη Θεσσαλονίκη να επικοινωνούν περισσότερο και καλύτερα. Και πρέπει να κοιτάξουμε την εκπαίδευση, γιατί κάθε φορά, σήμερα ήταν μια μέρα εξετάσεων λιγότητας, κάθε φορά η απογοήτευση γίνεται βαθύτερη στις εξετάσεις. Επομένως, λίγο καλύτερη επικοινωνία και λίγο περισσότερη προσοχή, γιατί η τεχνολογία είναι μια θετική λιγότητα, είναι μια κλινική λιγότητα, έχει απαιτήσεις σε ένα βασικό επίπεδο, όχι επίπεδο των μυαλών, σε ένα πολύ βασικό επίπεδο της σκέψης, πρέπει να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε όλοι. Δεν είναι περιορισμένοι οι υποτεθέσει, κυρίω δεν είναι περιορισμένοι του αρρώστου, οι οποίοι από την άλλη άμα μπορούν να πληρώσουν πολλά. Επομένω, καλύτερη κοινωνία, καλύτερη εκπαίδευση,
Ρωτήστε το, γιατί θα το κρατήσουμε όλοι μάλλον. Γιατί όλων μας το χρειάζεται, το περισσότερο περισσότερο. Και τελειώσει, η ειδικότητά μας είναι τόσο απαιτητική. Όποιοι πήγαν από την ομιλία νομίζοντας ότι πρέπει να κάνουν ένα γιατί οπότε κάνανε μια πολύ λάθος επιλογή στην διαδικασία. Είναι μια δύσκολη ειδικότητα. Πάντως σε βασικό επίπεδο καταχτιέται. Σε βασικό επίπεδο καταχτιέται. Αλλά καταχτιέται με πόλου. Δεν καταχτιέται με εμφυτεύσει γνώσει. Έτσι ακριβώς. Θα ευχαριστήσω και εγώ τους δύο μιλητές μας. Να τους ζητήσω και συγγνώμη για τη σημερινή ταλαιπωρία, γιατί έξω και τα νερά είναι λίγα τα ξερά μου. Και την παίρνω. Επί την ευκαιρία, επειδή είπε και ο κύριος Λαρδελένης για τα πιστεύω πρόσδεκτη, θα δικαιωμόμαι κατ' όπου συνεπάρχει φυσικά. Να θυμίσω ότι υπάρχει σειρά μαθημάτων και από τον Σουμίου Παπαγιωλάου, που μιλάει πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Στέλνουν τα ανοίγητα σχετικά, δεν ξέρω αν το αξιοποιείτε σαν την κοινότητα που έχει πάει. Ο κόσμος δεν περιστρέφεται η κοινότητα μας. Ο κάθε πλανήτης είναι έχει τους δικούς του δικό του φως και τις δικές του εξειδικεύσεις και νομίζω ότι μπορεί να κερδίσετε παρακολουθώντας και τα μαθήματα. Εξάλλου εμείς έχουμε μια δικιά μας σε εσάς τώρα, μας λέτε παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.